Της Κακομοίρας. Άκουσε τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πιστεύεις, τέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας. Στο αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλό σας απόγευμα. Μετρόπολης 95,5. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ σε 95,5 των FM. Της Κακομοίρας πρόκειται να γίνει με τον κύριο Ιωάννη Διτσιράπη στο production. Το Θανάση Καζαμπάκα πίσω στην... στο στούντιο της ηχοληψίας, την κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Αν δεν το γνωρίζετε, σας ενημερώνουμε ότι το μέτρο της απόσυρσης του αυτοκινήτου μπορεί να έχει καταργηθεί, αλλά υπάρχει η οριστική διαγραφή. Τι κάνουμε γι' αυτό? Υπάρχουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη, τηλεφωνείτε εκεί στο 18133, έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας. Οι αφοί Κωνσταντινίδη με την πολυετήπειρα στο χώρο θα σας δώσουν την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή. Για οριστική λοιπόν διαγραφή, αφοί Κωνσταντινίδη 18133. Γράφετε 955, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά και το στέλνετε στο 54340, Μετρόπολης 95,5 στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό, στη σελίδα μας στο Facebook. Μαζί μας η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, εταιρεία Hyundai Εσκιάδης Μπαροδήμος, η οποία βρίσκεται στην έκθεση αυτό το τριήμερο με Hyundai, Skoda και Kia, με απίστευτες εκπλήξεις για εσάς οι οποίοι θα πάτε. Και όταν λέω εκπλήξεις, αυτό έχει να κάνει οικονομικές εκπλήξεις που συμφέρουν περισσότερο για όσους έχετε τη δυνατότητα και έχετε σκοπό να αγοράσετε αυτοκίνητο. Μην ξεχνάτε ότι στην εταιρεία Σκιάδης Μπαροδήμος, πέρα από αυτά τα οποία σας λέω, υπάρχει μια τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων σε πολύ καλή κατάσταση με την εγγύηση του ονόματος Σκιάδης Μπαροδήμος. Περισσότερα στο 23 15 96 596, στο 596 690. Πριν πάμε στα θέματά μας, να πω ότι τα καλύτερα λουκάνικα της μαγιάς στην πόλη τα έχει το κατάστημα του Παναγιωτάκη Βασιλέως Γεωργίου 12. Λουκάνικα παραδοσιακά από ντόπια κρέατα, χωρίς γλουτένη και συντηρητικά, ό,τι πρέπει για τα γιορτινά τραπέζια. Για εκλεκτά, μυρωδάτα και γνήσια λουκάνικα της μαγιάς, πάμε στο Παναγιωτάκη. Τα γνωρίζετε σίγουρα. Όσοι δεν τα γνωρίζετε, σας συστήνω ανεπιφυλάκτα. Λουκάνικα της μαγιάς Παναγιωτάκης Βασιλέως Γεωργίου 12, απέναντι στη στάση Ευζώνων, γιατί αυτά δεν είναι λουκάνικα, είναι μύθος. 0-2 η ΑΕΚ, φίλε μου Κωστή, 1-0 ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι το λογικό γίνεται και πάλι στη βαθμολογία. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει περάσει δεύτερος, τυπικά τουλάχιστον στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, και ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται πλέον ένα βαθμό και τυπικά για να στεφθεί πρωταθλήτης. Α, με ρωτάς για να σε απαντήσω. Με ρωτάει τι θα παίξει στο στοίχημα. Με ρωτάς τι να σε απαντήσω. Αναφέρω τα δύο γεγονότα και αυτό το οποίο προκύπτει και περιμένω την δική σου εκτίμηση. Σαν χλαμάρες. Σαν χλαμάρες. Γιατί? Τελείωσε. Όλος ο κόσμος ασχολείται με το κύπελο. Ποιο πρωτάθλημα τώρα, ούτε τα μάτς ήταν. Σιγά. Καλά ρε. Ρε 40 ψεύτη. Έξω. Έξω. Έγραφες, σημείωνες το κουπόνι και έλεγες αυτό εκείνο, αυτό εκείνο. Για τα μάτς σου λέω, κόκκινε. Δεν ασχολείται ο κόσμος, αυτό σου λέω. Δεν έχει, πώς το λένε, θεαματικότητα, δεν έχει ακροματικότητα. Το Παζιάννα Ηρακλής θα έχει. Το Παζιάννα Ηρακλής. Κόσμο. Κόσμο. Ό,τι θέλει. Κοίταξε, για μάτς τα οποία είναι για να πέσεις. Ναι. Είχε ας πούμε ένα ενδιαφέρον για την πέμπτη θέση. Το Πλατανιά ΣΑΕΚ. Αυτό είχε ενδιαφέρον το μάτς. Ναι. Ναι. Είχε ενδιαφέρον. Όπως και τη Ξάνθη το μάτς έχει ενδιαφέρον, γιατί παλεύουν για την πέμπτη θέση. Η Τρίπολη θέλει να οριστικοποιήσει την παραμονή. Ωραία. Αν και για μένα σώθηκε. Αυτό είναι τώρα. Τώρα το Παναθηναϊκό να δω και την Κέρκυρα. Τι να δω, ρε κόκκινη. Με συγχωρείς πολύ. Εντάξει, τώρα... Για την Κυριακή, ας πούμε, για παράδειγμα. Παίζει ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Ναι. Θα δω εγώ αυτό το μάτς. Νομίζω ότι αξίζει να το χάσω το χρόνο. Για ένα λόγο. Θα χάσω το χρόνο. Θα σου πω το λόγο. Δεν λέω το ίδιο, γιατί είναι ταυτόχρονο. Θα χάσω το χρόνο. Ναι.
θεμητό αυτό που ακούγεται. Ναι. Σου λέω όμως υπάρχει λόγος. Σου λέω. Τι μου λες. Θα παίξουν με αλλαγές και οι δύο ομάδες. Ναι, ναι, και λοιπόν. Πιο καλά είναι τα δεύτερα του Παναθηναϊκού ή του ΠΑΟΚ. Τα δεύτερα σε εισαγωγή. Με νοιάζει εμένα. Στοιχηματικά δεν θα έπρεπε να σε ενδιαφέρει. Όχι, δεν με νοιάζει. Δεν είναι και αυτό δεν ένα το κόμμα... παίζω, ρε, δεν ασχολούμαι με αυτό το μάτς. Ασχοληθώ με τα δεύτερα του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι της Τούμπας. Εσύ νομίζω ο ΠΑΟΚΣ θα ασχοληθεί. Αν θα ασχοληθεί. Θα ασχοληθεί να κάνει τι. Αυτό ρε, θα φανεί από τον ίδιο. Με το κολλημένες οι οθόνες στον γύρω-γύρω, τι θα γίνει τα Γιάννενα, τι θα γίνει η Λάρισα κτλ. Αυτό είναι που ενδιαφέρει. Τι θα γίνει η Λεβαδιά. Η Λεβαδιά κτλ. Λεβαδιά Ολυμπιακός, θα στηθεί Ολυμπιακός. Αποκλείεται. Δεν ξέρω. Αποκλείεται. Δεν το ξέρω. Δεν τον βλέπω. Δεν το βλέπεις. Δεν το έχεις ξανακάνει. Δεν το βλέπω. Δεν μπορεί. Ολυμπιακός Λάρισα. Ο Λεβαδιακός δεν μπορεί. Και 3-1 παρελθόν Λεβαδιακός. Και 3-1 Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Γιατί άμα το ξανακάνει. Δεν το... Γιατί άμα γουστάρει να σώσει τον κομπότη, γιατί. Τι να σου πω. Τι να σου πω. Θα φανεί. Άμα χάσει δηλαδή τι έγινε. Θα φανεί, ρε φίλε. Έγινε κάτι. Σιγά. Λοιπόν. Εντάξει, δεν άμα θέλει να το δώσει, γιατί άμα το δώσει. Δεν τον βλέπω να το δίνει. Πώς? Δεν τον βλέπω να εσύ το δίνει. Εσύ αν ήσουν Μαρινάκης, τι θα έκανε. Δεν είμαι Μαρινάκης. Δεν είμαι Μαρινάκης. Σου πω εγώ τι θα έκανα. Τι θα κάνεις. Τι θέλετε αυτό να μην θυρα 10, με βρίζατε με πανό. Με λέγατε διάφορα για το πλοίο μου και τα λοιπά και μου βρίζανε τις μάνες και τα σπίτια. Ναι. 3-1 Λιβαδιακός Ολυμπιακός και άντε πέστε κατηγορία. Γιατί. Κερδίζει ο Ηρακλής στα Γιάννενα και ο Ηρακλής. Εντάξει, θα κερδίσει ο Ηρακλής στα Γιάννενα. Τι θα κάνει. Τρεις νίκες θα κερδίσει και την ΑΕΚ θα κερδίσει παντού. Και τον Πανιόνιο. Και τον Παγιατή. Ο Λιβαδιακός. Γιατί αν του κερδίσει. Δεν μπορεί. Γιατί να μην μπορεί. Ποδοσφαιρικά, μην μπορεί. Ποδοσφαιρικά δεν μπορεί. Γιατί εσύ ποδοσφαιρικά μπορούσε να κερδίσει την Κέρκυρα. Ποδοσφαιρικά μπορεί να κερδίσει τα Γιάννενα. Τα κέρδισες ποδοσφαιρικά τα Γιάννενα εδώ στο πρώτο γύρο. Βεβαίως. Έτσι νομίζεις. Βεβαίως. Άμα νομίζεις έτσι, πλανάς. Δεν λέω ότι είμαι καλύτερη ομάδα από τα Γιάννενα. Μπορεί δηλαδή ο Ηρακλής να κάνει δύο νίκες στο πρωτάθλημα και να κάνει τρεις συνεχόμενες αγωνιστικά, έτσι λες. Γιατί ρε, άμα δεν πει ο Μπουκουβάλας στους παίκτες, καθίστε να χάσουμε να πάρω τα λεφτά. Ο Μπουκουβάλας. Ναι, ο Μπουκουβάλας. Άμα ρωτήσεις τους Γιαννιώτες σήμερα τι θέλουν, ναι, ναι, θα σου πούνε. Δηλαδή εγώ θα είμαι ο Μπουκουβάλας. Άμα μείνει ο Ηρακλής κατηγορία, υπάρχει περίπτωση να πάρω τα λεφτά μου από τη νέα σεζόν. Ναι. Ενώ αν πέσει ο Ηρακλής πάει γάμα εθνική διαλύεται. Ναι. Και θα είμαι εγώ Μπουκουβάλας. Και θα παίζω Γιάννενα Ηρακλής. Και εγώ Μπουκουβάλας θα είμαι. Θα δώσει και πριν. Εγώ δεν βάλω αυτόν τον γκολ δηλαδή. Και πού σε αδιάφορο μάτι. Ποιο είπε ότι θα παίξει ο Μπουκουβάλας. Ποιο είπε. Ότι θα παίξει ο Μπουκουβάλας. Ή δεν μπορεί να επηρεάσει ο Μπουκουβάλας πέντε παίκτες. Ή δεν μπορεί να επηρεάσει ο Δόνης άλλους τρεις. Τι άλλο θα κάνει τώρα για να χάσει. Συγγνώμη, να χάσει Ηρακλής. Συγγνώμη, ρε φίλε. Όχι, σου λέω το άλλο. Λέγε. Τα Γιάννενα σου έχουν επιδείξει μια συμπεριφορά ότι χτυπάνε όλα τα παιχνίδια. Έχουν δείξει σοβαρή ομάδα. Εγώ το λέω ότι είναι η μεγαλύτερη γκόμενα μετά τη Βέρεια, τα Γιάννενα, και είναι μια ιστορία της πλάκας και θα χάσει και από τον Ηρακλή. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ και η ομάδα του Παγιάννενα, ναι, και αυτό το οποίο παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια. Ναι. Το αν κάνουν χάρες ή όχι είναι δικό του θέμα, το που τις κάνουν και γιατί τις κάνουν. Τώρα. Σου απάντησα. Είμαι εγώ που κουβάλας. Παίζω στα Γιάννενα. Ναι. Έχω 10 συμπαίκτες φίλους. Θα έρθουν οι παίκτες του Ηρακλή να παρακαλάνε. Εγώ άμα κερδίσουν τα Γιάννενα και πέσει ο Ηρακλής, χάνω τα λεφτά μου. Ναι. Και θα κάτσω εγώ να παίξω αυτό και είναι, να χάσω τα λεφτά είναι μου. Είναι μια λογική εξήγηση. Τι, μα τη λογική εξήγηση θα ξεκινάς το ρεπορτάζ. Όχι με το συνέστημα και με το τι είναι το αρεστό. Ποιος μίλησε για εσύ αν ήσουν ο Μπουκουβάλας τι θα έκανε. Ποιος μίλησε για εσύ αν ήσουν ο Μπουκουβάλας τι θα έκανε. Έτσι λιμοτάγαρο που είσαι. Και εγώ και όλοι μας. Θα παίζεις εναντίον των συμφερόντων σου. Φυσικά και όχι. Δεν θα ήθελες να χάσεις. Φυσικά και όχι. Εδώ έχει να κάνει και με συμπάθειες, αντιπάθειες. Δεν έχει συμπάθειες, είναι τα λεφτά. Άκου να δεις. Ο κόσμος του Παζιάννα δεν κουστάρει καθόλου το Λεβαδιακό. Ποιος ο κόσμος? Του Παζιάννα. Έλα ρε το κόσμο του Παζιάννα τώρα. Εντάξει. Καθόλου. Γιατί δεν το κουστάρει. Του έχει κάνει ζημιά ο. Τι, που, τι ζημιά του έκανε. Στο παρελθόν. Τι πιέζουν να μάθω. Μάθει ιστορία, εσύ είσαι παντογνώστης. Παντογνώστης. Εδώ χθες μας είπες για την κόκκινη κάρτα και σου λέμε από το 70 χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά. Πού, στον κόσμο? Ναι, παγκοσμίως. Και τους πατεράδες μας που τους αποβάλλαν οι διαιτητές το 62 και το 63, δηλαδή τι τους λέγανε. Παίρνα έξω. Και δεν ήταν αποβολή. Έξω. Δεν ήταν αποβολή αυτό. Η κόκκινη κάρτα σου λέω. Σου λέω. Για την κόκκινη είμαι σαφή. Η ουσία είναι κόκκινη τώρα. Η ουσία είναι. Ότι η ουσία είναι αυτό ότι... το οποίο επιμένεις για το 47 είναι ένα παραμύθι και αυτό που σου λέω εγώ και έχει γράψει ο ιστορικός. Ποιο 47 είναι παραμύθι. Για το 47 που κλέψαν το πρωτάθλημα του Ηρακλή. Δεν έκλειψε κανένα. Ήταν βλάκα ο παίκτη. Εκλάπηκε. Τον αποβάλλαν και δεν έβγαινε από το εντάξει, δεν υπάρχει. Και γιατί να μην είναι ύποπτο ο παίκτη σου και να σου. Δεν υπάρχει. Γιατί να μην ήταν ύποπτο ο παίκτη σου. Εντάξει, δεν ξέρω. Καλά κάνει και το σκέφτεσαι ανάποδα. Γιατί αν το σκέφτεσαι. Δηλαδή εγώ άμα χάσω. Άμα χάσω, παίρνω πρωτάθλημα, με αποβάλλει ο διαιτητής και κάνω μανούρα. Δηλαδή. Δηλαδή τι. Κάνει ο Ολυμπιακός τρία παιχνίδια σειρά. Ναι. Και κερδίζει ο ΠΑΟΚ τρία παιχνίδια σειρά. Ναι, ναι. Τι θα βγεις και θα πεις, τι θέλω να το χάσει. Αυτό σου λέω εγώ τώρα. Σου ακούω, μια ερώτηση κάνω. Αυτό σου λέω δηλαδή, τώρα. Δηλαδή, δεν θα ακουστεί πέζατε, τότε. Σε ρωτάω. Πέζατε. Δεν θα ακουστεί τότε
Πόσο πλήρωνε στο στοίχημα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Θα ακουστεί ή όχι. Δεν είναι το ίδιο. Θα ακουστεί ή όχι. Έπαιζες Ηρακλής ΑΕΚ, έτσι. Ναι. Και με ήττα η βαθμολογία ήταν 3 στη νίκη, 2 στην ισοπαλία, 1 στην ήττα. Τελικά. Και να έχανε ο Ηρακλής δεν έτρεχε τίποτα. Ναι, και τι έγινε τελικά. Μηδενίστηκε ο Ηρακλής. Σου αποβάλλει παίχτη. Μηδενίστηκε. Κάτσε ρε φίλε. Εσείς λέγατε πέτρες και ιστορίες, ψέματα λέγατε. Αποβάλλετε παίχτη σας, ο οποίος κάνει μανούρα και δεν βγαίνει έξω. Για ποιο λόγο να το κάνει. Γιατί ήταν βλάκας. Ξέρω εγώ για ποιο λόγο να το κάνει. Okay. Ήτανε. Ξέρω εγώ τι ήτανε. Yes. Γιατί Ηρακλής είστε. Ναι. Ποιος ξέρει τι να έχει γίνει. Γιατί ναι. Η ιστορία έχει δείξει ότι ήσασταν τρίπλοι. Έδειξε ότι ήμασταν τρίπλοι. Δεκαετία 70, 60, 80. Okay. Εντάξει, okay. Με Θεοδωρίδη που τον βρίζετε κτλ. Ακούγεσαι. Εσείς ακουγόσασταν που λέγατε ότι είστε τρίπλοι και που δίνετε τα κύπελα σε άλλες ομάδες. Έτσι λέγατε εσείς. Καλά. Για τον εαυτό σας. Καλά. Έλεγε ότι ο Θεοδωρίδης έστειλε τα παιχνίδια. Άρα σας έστειναν, ήσασταν τρίπλοι. Αυτό ήταν ο πρόεδρός σας. Τελικά ήταν καλό. Τελικά ήταν καλό ή κακό. Τι ήτανε. Αποφάσισε, τι ήταν. Εσείς τι λέγατε. Πρέπει για μένα μιλάς. Εγώ δεν ήταν καλός. Εσείς λέγατε ότι ήταν τρίπκι ο Ηρακλής, ναι. Γιατί ο Θεοδωρίδης πούλαγε τα μάτια. Τι είναι αυτοί οι οποίοι. Όλος ο Ηρακλής, έτσι δεν λέγατε. Άρα ήσασταν τρίπκι. Δεν άκουσα εγώ. Δικά σου συμπεράσματα. Παρακάτω. Λοιπόν. Λέγε. Θα είμαι εγώ που κουβάλας, θα παίζω στα Γιάννενα, θα είναι τα Γιάννενα διάφορα, είναι τουρίστες εδώ και ένα μήνα, θα παίξει ο Ηρακλής με τα Γιάννενα. Θα χάσω εγώ τα λεφτά μου αν χάσω ο Ηρακλής και θα είμαι με τα Γιάννενα και όχι με τον Ηρακλή. Λύσε μια πορεία. Πρέπει να είμαι βλάκας. Λύσε μια πορεία. Λύσε μου 10 πορείες εσύ. Βλέπω τώρα ο Λιμνιός, ναι. Στον ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Βλέπω και τα ποσά τα οποία ακούγονται. Και τι, από και τα πανέ... τα βάζεις. Ρε φίλε. Ναι, για πες. Επειδή δεν τον έχω παρακολουθήσει σαν ποδοσφαιριστή. Ναι, ναι. Τα αξίζει. Όχι. Δηλαδή. Τώρα αυτή τη στιγμή όχι. Είναι επένδυση. Μεταγραφή επένδυση. Αν το δουλέψει ο ΠΑΟΚ όπως πρέπει, έχει και ταλέντο, έχει και ταχύτητα, έχει και νασμένα, έχει και τελειώματα. Που σημαίνει ότι φαίνεται ότι αυτός όσο περνάει ο καιρός θα γίνεται καλύτερος. Ωραία. Και σε μια μεγάλη ομάδα και με κόσμο και με γυμναστές και με νασμένα και με έξτρα προπονήσεις και τα λοιπά. Φαίνεται ο άνθρωπος ότι θα είναι πολύ καλύτερος. Άρα ο ΠΑΟΚ δίνει λεφτά, 800 χιλιάρικα. Κάποια στιγμή θα παίξει ο άνθρωπος. 800 και 900, ένα 700. Ένα 700. Για να τον πουλήσει στον τρίτο χρόνο 10 εκατομμύρια. 5 εκατομμύρια, 7 εκατομμύρια. Αφού πρώτα πάρει με αυτόν ένα πρωτάθλημα. Αυτό θα είναι η επιτυχία του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, τον τρίτο χρόνο, μέχρι τον τρίτο χρόνο ο Λιμνιός θα έχει βρει με το σκόρερ. Θα είναι ασισταδόρος. Θα πάρει ο ΠΑΟΚ κύπελο ή πρωτάθλημα ή θα βγει τέλος πάντων στη χειροτέρα των περιπτώσεων στο Champions League. Θα έρθει η Ίντερ, η Μίλαν, ξέρω εγώ, οι μεγάλες ομάδες. Θα το δούνε το ποδοσφαιριστή. Ναι, θα πούνε Ελλάδο ΠΑΟΚ. Πάρε 15 εκατομμύρια, γιατί 12, τόσο γιατί τόσο άξιζε, αφού θα είσαι και πρωταθλητής και μπορεί να πουλάς όσο πουλάζει ο Βρουτόταυρος κάτω στον Πειραιά. Πάρε 15 εκατομμύρια. Πάρε και εσύ, πατρώμητε, άλλο 1,5 με τα πολιτική αξία. 15%. Όσο είναι. Έτσι θα είναι επιτυχημένη. Υπάρχει κάτι σημαντικό. Η μεταγραφή θα είναι επιτυχημένη μετά από 2 ή 3 χρόνια. Δεν ξέρουμε σήμερα αν είναι. Δείχνει όμως ότι έχει προοπτική ο ποδοσφαιριστής να έχει ανωδική πορεία και να φέρει δηλαδή, και. Δηλαδή, αν ήσουν, ρε παιδί μου, ναι. Σύμβουλο στο ποδοσφαιρικό τμήμα και σου ναι. Λέγανε θα αγοράσουμε τον παίκτη. Ναι. Άσχετα με το πόσα και τι. Ναι. Θα έδινε το OK. Ναι, αμέ. Μάλιστα. Βέβαια. OK. Αυτό ρωτάω. Δεν είναι κακό. Ναι. Τώρα, αν ο Λιμνιός έρθει εδώ, πάει στο Μαρκής, βγει με τις τραγουδίστριες, του ρουφίξουν τον προστάτη, δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του, αυτό είναι δικό του θέμα, δεν είναι δικό μου. Εννοείται. Δηλαδή, ο αθλητής. Και τη εταιρεία. Και τη εταιρεία. Δικό του θέμα είναι. Και τη εταιρεία. Δικό του θέμα είναι. Τη εταιρεία δεν είναι. Αν η εταιρεία. Ναι, ποια είναι η εταιρεία. Η εταιρεία πάω. Τι είναι η εταιρεία. Η εταιρεία Μετρόπολη, η εταιρεία Ηρακλή. Μια άσταρε τα σάλια. Αν η εταιρεία. Ναι, τι θα κάνει. Σου δείξει από το καλημέρα. Ναι, ότι δεν ανέχεται τέτοιου είδου συμπεριφορέ. Έτσι έχει δείξει. Και αν λέω η εταιρεία. Δεν έχει δείξει. Μπορώ να μιλήσω. Αν η εταιρεία σου δείξει ότι δεν ανέχεται τέτοια. Δεν υπάρχει τέτοιο κίνδυνο. Αν σου δείξει ότι ανέχεται τέτοια, όχι απλά υπάρχει. Ναι. Υπάρχει. Ξέρω ότι θα μου πει ότι στο παρελθόν έχει φανεί ναι. Αλλά λέω, όταν κάνει τέτοιε επενδύσει αυτού του Βεληνικού. Ναι, η εταιρεία δεν παίζει κανένα ρόλο. Για μένα παίζει. Θα σου πω γιατί δεν παίζει. Για μένα παίζει. Γιατί είσαι νυχτοπερπατάκια, ή είσαι αλκοολικό, ή είσαι αθλητή. Είτε έχει εταιρεία. Αν γνωρίζει, ρε φίλε. Ναι. Συγγνώμη. Ό,τι κάνει η εταιρεία. Αν γνωρίζει. Άμα η εταιρεία κόκκινη, άσχη την εταιρεία. Η εταιρεία και στο σπίτι να είναι άλλο που να πιει 2 μπουκάλια ουίσκι και να κάνει και 2 φούμες και την άλλη μέρα δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του. Άσχη η εταιρεία. Είναι το θέμα τι εσωτερική πειθαρχία έχει ο καθένα. Η εταιρεία
Η εταιρεία το μόνο που μπορεί να κάνει να βάζει πρόστιμο, δεν να βάζει περιορισμούς, να βάζει πράγματα με εσωτερικό καλό. Επειδή κάνει το ζαγκού και ξέρει από παλιά τι γινότανε. Πώς λεγόταν ο τύπος που χτυπούσε τα κουδούνια των ποδοσφαιριστών αδιάνεινα σπίτια στην κάθε ομάδα? Πώς λεγόταν. Αυτός ο οποίος έλεγχε αν είναι ποδοσφαιριστές σπίτια. Πώς λεγόταν. Πώς λεγόταν. Ξέρω πώς λεγόταν. Πώς λεγόταν. Δεν υπήρχε ένας άνθρωπος στον ΠΑΟΚ, στον Άρη, τον Ηρακλή, που κοιτούσε, χτυπούσε το κουδούνι και έλεγε Ραπτόπουλε, τι έγινε, κοιμάμαι. Οκ, είναι. Πήγαινε μετά. Κόκκινε, τι έγινε, είμαι ξύπνια, δεν κοιμάσαι, κοιμήσου. Διτσιράπη, τι λέγεται αυτός. Ναι. Μαλάκας. Δουλειά έκανε, ρε φίλε. Ξέρεις γιατί. Δουλειά έκανε. Ξέρεις γιατί λεγόταν. Τους είχαν αυτούς οι ομάδες, ναι. Και ο πατέρας μου τον έκανε. Ωραία. Και σου ρωτάω, ήταν κακό αυτό που κάνανε. Ηλίθιο ήταν. Ηλίθιο ήταν. Ναι. Γιατί. Γιατί μπορεί να πήγαινε ο πατέρας ο δικός μου στο Ζελελίδη το σπίτι. Και μετά από λίγο να φύγει. Να έλεγε ο Ζελελίδης, κύριε Τάκη, εδώ είμαι με τις πιτζάμες. Ναι. Μόλις έπαιρνε δρόμο και πήγαινε ο άλλος στο σπίτι να κοιμηθεί, έβαζε τις πιτζάμες. Και τον έξω τον Τάκη για χαζό, δηλαδή. Γιατί ήταν έξυπνος, δηλαδή να κάνει τον καραούλι έξω. Να περίμενε να τον κοροϊδέψει οποιοδήποτε. Γιατί να τον κοροϊδέψει. Ήταν πιο έξυπνος ο άλλος. Φυσικά. Άμα υποψιαζόταν ότι κάποιος, δηλαδή δεν υπάρχει αυτός ο οποίος εμπνέει σεβασμό. Και λες, όχι. Άμα θέλει άλλος να βγει κόκκινε και θέλει να βγει με την τραγουδιάρα. Όχι τη σεβασμό, δεν τίποτα. Έτσι που το πας, ναι. Τι έτσι okay. που το πας. Φυσικά. Ο άλλος πήγαινε, έκανε αυτή τη δουλειά και τσεκάριζε τα λάστιχα. Έβαζε γραμμή στα λάστιχα του αυτοκινήτου του παίκτη. Πολύ έξυπνο. Τέτοια κάνανε. Μπράβο. Και ο Φουντουκίδης ο συγχωρεμένος τα έκανε αυτά. Όλοι βοηθοί τέλος πάντων κάναν τους ρουφιάνους εκεί πέρα. Δεν ήταν ρουφιάνους. Καλά. Τους ελεγκτές. Τους ελεγκτές. Τους απουσιολόγους. Εντάξει. Παίρναν παρουσίες. Ναι, ήταν. Και ρωτάω. Εντάξει. Σήμερα που είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα. Ναι, τι. Με την τεχνολογία όπως είναι. Ναι. Ποιος θα ξεφύγει, δεν μπορεί να ξεφύγει κανείς. Κόκκινε. Θα σου πω κάτι. Άμα δηλαδή γνωρίζει, περίμενε. Συζητούσαμε κάτι έξω. Ωραία, για το σκάνδαλο που αποκάλυψε το Θωμαϊδη. Κουραστικό ρε μου. Τι. Αυτή την καραμέλα τι γιατί είναι κουραστικό είσαι ρε μου. Τελείωσε το θέμα ρε κόκκινε. Ή ο παίκτη ήταν κορίτσι, σαν το Βέλιο δηλαδή. Να κάθεται στο σπίτι για αθλητή. Κορίτσι λέγεται αυτό. Κορίτσι λέγεται στο ποδόσφαιρο. Κορίτσι. Έτσι λέγεται στο ποδόσφαιρο. Μάγκα λέγεται. Όχι. Κορίτσι λέγεται στο ποδόσφαιρο. Το οποίο εσύ δεν αγαπά. Άμα είναι κορίτσι σαν το Βέλιο. Όταν λέω κορίτσι, ξέρει ο μπαμπάς του γιατί έπαιζε μπάλα. Γιατί αν δεν έπαιζε ναι, μπάλα. Ρε, να μην ναι. κάνει μαγκές. Ναι. Ή θα είναι κοπρόσκυλο σαν το Στοχ, θα είναι σαν το Λεοντιάδη, θα είναι σαν το Τουρσουνίδη και θα είναι μέχρι το πρωί στα μπουζούκια και θα πίνουν ουίσκι. Ή θα είναι ο άλλο, θα πίνει γάλα, ή θα πίνει ουίσκι. Δεν υπάρχει. Τι α σε κάνω τώρα δηλαδή. Και τι α το πει το Λεοντιάδη και το Τουρσουνίδη ο άλλο. Τι α το πει. Τι α το πει. Αυτός... Αφού είναι στη φτιάξη του έτσι η ιστορία. Να είναι, ξέρω εγώ, νυχτόβιος, μπαρόβιος και πώς το λένε, να κάνει κακή ζωή. Και ο άλλος είναι από τη φύση του να κάθεται. Εγώ δηλαδή, υπάρχουν ειδών ειδών ιστορίες. Ο Μακδί δηλαδή, το ίδιο πράγμα δεν έκανε. Δεν έχω υπόψη μου. Τι δεν έχει υπόψη. Έπιανε ότι... το Ραμαζάνι, δεν έτρωγε κρέας, πήγαινε να παίξει, ξερνόταν. Αν νόμιζε ότι έβγαινε, αυτό θα λέγαμε. Τι να, χίλιες φορές να έβγαινε. Αυτές τις θρησκείες. Τους κάνουν το μυαλό σαν κοιμά να πούμε. Λοιπόν, στο deliveras.gr δεν χρειάζεται να έχεις τη γιορτή σου και να σου κάνουν δώρο. Γι' αυτό μπαίνεις στο deliveras.gr και έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα iPhone 6 χωρίς κληρώσεις συγκεκριμένα. Ο πρώτος σε πόντους, άρα και σε αξία παραγγελιών, κερδίζει αυτομάτως την πρώτη θέση με live απεικόνηση των πόντων για απόλυτη διαφάνεια. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως μετά. Μετρόπολης 95,5. Ο αγώνας αρχίζει εδώ. Οχ, πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μη με κρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Μαζί με το Mediterranean Cosmos γιορτάζουμε το Πάσχα με την πιο ανοιξιάτικη διάθεση. Έως 22 Απριλίου, το αγαπημένο μας εμπορικό κέντρο δημιουργεί την πιο εορταστική ατμόσφαιρα. Με πολλές εκδηλώσεις για όλη την οικογένεια που δεν πρέπει να χάσετε. Mediterranean Cosmos, το κέντρο του κόσμου σου. Η Ravenna ανεβάζει το design ακόμα πιο ψηλά. Στη Θεσσαλονίκη. Άφηξη σε Ravenna Θεσσαλονίκη. Στο ολοκένουργιο κατάστημα Ravenna, στην Πηλαία, δίπλα από το Mediterranean Cosmos. Εδώ, εκτός από τη μεγαλύτερη ποικιλία σε φλακάκια και είδη υγιεινής, θα βρείτε και τη μεγαλύτερη συλλογή από τραπεζαρίες, καναπέδες, κρεβατοκάμαρες και φωτιστικά. Όλα ετοιμοπαράδοτα στις γνωστές τιμές Ravenna. Και στα έπιπλα νούμερο 1. Τώρα και στη Θεσσαλονίκη για σένα. Nuova concessionaria ufficiale Fiat Professional a Salonico.
Και για όσους δεν κατάλαβαν, νέος επίσημος διανομέας Fiat και Fiat Professional στη Θεσσαλονίκη. Κουμαντζιάς ΑΕ, δυτική είσοδος Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 753000. Και στο Facebook Fiat Κουμαντζιάς. Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάξι έχει κουβά. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν βούτρα, ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Πετκανίτσα. Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριέ, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριέ θωρακισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ γαρασόπορτα πάρκινγκ. Μπαταρίε για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεω σε επισκευέ κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρο. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Με τηλέφωνο το 852-727. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Ετοιμάστε βαλίτσες. Φέτος η κατασκήνωση UPCAM είναι δωρεάν μέσω ΟΑΕΔ για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ. Κατασκήνωση UPCAM. Πραγματικές διακοπές με παιχνίδια, χαρά, περιπέτεια στην κρυοπηγή Χαλκιδικής. Δωρεάν μέσω ΟΑΕΔ για παιδιά ανέργων και εργαζομένων του ΙΚΑ. Με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 28.000 ευρώ. Πληροφορίες στο 2310-2235-25 και στο upi.gr. Είναι Oval. Έχει διάφορα σχέδια και μπορεί να σου κερδίσει ένα κυβότιο μπύρες Kaiser για το Πάσχα. Τι είναι? Το πασχαλινό σου αυγό. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό των καταστημάτων For All και ίσως να είσαι εσύ ένας από τους 30 τυχερούς που θα κερδίσουν από ένα κυβότιο μπύρες Kaiser για το Πάσχα. Μπες τώρα στην επίσημη σελίδα των For All Stores στο Facebook και δες πώς μπορείς να συμμετέχεις. Καταστήματα For All. Και φέτος το Πάσχα θα έχεις Beer For All. Λε φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, ρεϊμάλεις. Τέρμα το Μεϊμάλης. Τώρα μεγάλωσα και έγινε Μεϊμάρης. Και ο Μεϊμάρης μεγάλωσε. Κατέβηκε και στο κέντρο και έχει και action κάμερες και ρολόγια GPS για τρέξιμο και drones. Ραδιοεπικοινωνίες Μεϊμάρης, GPS, βυθόμετρα και πολλά καινούργια προϊόντα τώρα και στο κέντρο Ακελάκη 3. Στις ΙΚΕΣ Ελπίδος 34, τηλέφωνο 634-513 και στο www.meimaris.com. Μεϊμάρης. Εντάξει. Εσύ φέτος το Πάσχα ακόμη ψάχνεις για τις πιο χαμηλές τιμές? Γρήγορα στο One. Γιατί μόνο στο One Salonica θα βρεις τα καλύτερα brands με πασχαλινές τιμές έως μείον 70% την Κυριακή ανοιχτά. 35 χρόνια εμπειρίας. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. 1100 επισκευές ανά έτος. 14 εξειδικευμένοι μηχανικοί. Μία επιλογή. Συνεργείο, βαφείο, φανοποιείο, ελαστικά, ότο καλογεράς. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες, αφήνουμε τα στοιχεία και τους πελάτες μας να μιλάνε για εμάς. Ότο καλογεράς. Εσπερίδων 19, Παλαιά Συμμαχική Ωραιοκάστρου. Τηλέφωνο 690-497. Γρηγορίου Λαμπράκη 27 Τούμπα. Τηλέφωνο 928-688. Και στο otokalogeras.gr. Και στο σέρβις προτιμάς Ότο Καλογεράς. Νέο κατάστημα στο 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στη Θέρμη. Και πού θα πάτε φέτος το καλοκαίρι? Παραλία φυσικά. Διακοπές σε νησί? Ναι, διακοπές σε Φρέτζιο. Με νέο κατάστημα στην παραλία Θεσσαλονίκης θα κάνω κάθε μέρα βουτιά σε άλλη γεύση. Κουντελίνα, νοναμπέλα, βραζιλιάνο, στρατιατέλα, σι σινιόρ, μερσί μποκού. Αναστατώθηκα τώρα. Φέτος κάνουμε διακοπές σε Φρέτζιο. Φρέτζιο, παγωτά και καλομαθημένο. Τεντόπανα Κάλμαρη. Τεντόπανα ελληνικά. Τα πιο ανθεκτικά και με έως 12 χρόνια εγγύηση. Τεντόπανα Κάλμαρη. Δροσιά, αλλά ελληνικά. Διάθεση Βορείου Ελλάδος, Interco ΑΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-4876-76. Άντε ρε Μάκη, θα τελειώσουμε καμιά φορά με αυτό το μπάνιο. Σύριαλ έχει καταντήσει. Εμστά λέγα Θάνο μου, πάμε στο Φτίκα να γίνει το μπάνιο όπως το θέλεις και στην ώρα του. Φτίκας, πλακάκια και είδη υγιεινής από τις μεγαλύτερες ισπανικές και ιταλικές εταιρείες. Με δωρεάν τρισδιάστατο σχεδιασμό και δωρεάν μεταφορικά στην ώρα τους. Φτίκας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Απόλλωνος 3739 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2310-905-503. Και στο πλακάκι κόλλα. Όχι, άρπα κόλλα.
Τι ήταν αυτό που πέρασε? Έμεινες από μπαταρία στο δρόμο, στη δουλειά ή στο σπίτι? Πάρε τηλέφωνο τώρα στη Standard και η υπηρεσία Delivery θα σου τη φέρει εκεί που είσαι δωρεάν. Έμεινες από μπαταρία? Πάρε Standard τώρα. 2310 523 014. Εγώ πασχίζω και εκείνη με έχει στον πάγο. Κερασιές, φίλε μου. Σπάσε τον πάγο με σύστημα. Σύστημα AgriPro. Αντιπαγωτική προστασία Stay Green της AgriPro. Και προστατεύστε τα δέντρα από τον παγετό της άνοιξης. Καινοτόμα υγρά λιπάσματα για καλύτερη ποιότητα και μεγαλύτερη παραγωγή. AgriPro. Το πράσινο μπουκάλι με το κίτρινο καπάκι. AgriPro. Ενημερωθείτε από τον γεωπόνο σας και στο agripro.eu. Το Ford μου το προσέχω σαν τα μάτια μου. Γι' αυτό μόνο Ford στάθη Σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Τους ξέρω και με ξέρουν. Προσέχουν το Ford μου, προσέχουν και μένα. Ford στάθη Σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Εκεί κάθε πελάτης είναι απλά μοναδικός. Συνεχής εκπαίδευση για εγγυημένη ποιότητα σε κάθε εργασία και οι καλύτερες τιμές. Ford στάθη Σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford στη Χρυσαυγή Λαγκαδά. Μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και πλήρης τεχνικός έλεγχος, εντελώς δωρεάν. Κλείσε το ραντεβού σου τώρα. Μετρόπολης 95,5. Σε βάζει στο παιχνίδι. Εδώ είμαστε και πάλι στους 95,5 των FM, παρέα με τον Κλειδαρά. Το δικό μας Κλειδαρά, Στέργιος Πετκανίτσας, Δελφών 101 και Μάρκο Μπότσαρ Γωνία. Εκεί όπου πάτε να φτιάξετε κλειδιά τύπου Immobilizer άμεσα, γρήγορα και πάρα πολύ οικονομικά. Και καλείτε 85-27-27. Όταν έχετε πρόβλημα στο σπίτι, αν κλειδωθείτε απ' έξω, αν έχετε χάσει τα κλειδιά του αυτοκινήτου, αν έχετε πρόβλημα με χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε, ο Κλειδαράς είναι εκεί. 85-27-27. Κωστή, πες μας για τον αδικημένο φέτος Παναθηναϊκό, τον 10 πέναλτι, λέει ο 9-39. Τον? Τον Παναθηναϊκό, τον αδικημένο, τον 10 πέναλτι. Θα σου πω εγώ για τον Παναθηναϊκό. Αν είναι αδικημένος ή δεν είναι, εγώ λέω δεν είναι ούτε ευνοημένος ούτε αδικημένος. Όταν μια ομάδα έχει βρει δυο χαφ πολύ καλά και φορμαρισμένα, εξάρι οχτάρι, πρώτον. Έχει ανεβάσει σε απόδοση τρομερή, βρήκε δεξί μπακ τον Κουλιμπαλί μονιμοποιημένο. Του βγαίνει και πολύ καλός αριστερός ο μπακ, που σημαίνει. Κόβω με τους δυο πίσω και ανεβάζω ψηλά τα μπακ μου και κάνουν πλάτος στον πώς το λένε τον Αράπακλα αυτό ρε, τον Εμποκού. Και Εμποκού είναι πολύ. Ο Εμποκού και τον Κλωναρίδη που είναι στην καλύτερη φόρμα της καριέρας και θα κάνει μεταγραφή. Και ο Μπέρκο, ο οποίος χαμηλά είναι πολύ καλά και ψηλά και είναι και τεχνίτης. Τρεις. Με την μπάλα κάτω πέφτουν στα στόπερ. Βρήκε τερματοφύλακα. Μοιάστε και τα πέναλτι τουλάχιστον τερματοφύλακα, ρε Ρινό. Και ρε, για τερματοφύλακα θα μιλήσουμε μετά. Βρήκε τερματοφύλακα. Ξεκίνησε από το δεξί. Περίμενε ρε κόκκινε για τα πέναλτι που κερδίζει το εξήγου. Ναι, άσε ρε τη Ρινό και ρε την ιστορία. Το πέναλτι χθεσινό δεν είναι πέναλτι. Ναι, αλλά γίνανε άλλα δύο τα οποία δεν τα έδωσε. Εκεί δεν τα έδωσε. Λε εκείνο που δεν είναι. Τα άλλα που είναι και δεν τα δίνει πιο προ τα γιατί δεν τα δίνει. Τη μεγαλύτερη μαϊμού γουρακοτάγκο πέναλτι το δίνει στο Βαλένθια Θέλτα όσο κάνετε το είδανε, κλαίνε από τα γέλια. Κάνετε κριτική για τον Παναθηναϊκό και λέτε δεν ήταν πέναλτι. Είναι καλός Παναθηναϊκός. Πολύ ωραία, δεν ήταν πέναλτι. Τα άλλα δύο, γιατί δεν τα έδωσε. Ας δώσει τα άλλα δύο και εμείς δώσει το τρίτο. Άρα λοιπόν αυτή είναι η κριτική. Όχι να βρίσκουμε μια φάση να απομονώνουμε από το μάτς. Όταν πάει σε ένα σμένα, πέφτει ο Ιμποκού στο στόπερ. Δεν πάρει πέναλτι. Όταν έρχεται με φόρα ο Κλωναρίδης και αντί να πάει στο μπακ από την έξω πλευρά να σεντράρει, γίνεται δεύτερο σεντερφόρ και τρίτο σεντερφόρ και τριπλάρει. Τον αριστερό το στόπερ, θα πάρει πέναλτι, κουφιοκέφαλη, έτσι κάνετε κριτική. Έτσι κάνετε κριτική. Και πώς θα πάρει πέναλτι ο ΠΑΟΚ. Όταν κάνει τις γιώμες ο Μάτος για να πηδήσει ο Κλάος, θέλετε να πάρετε πέναλτι. Ή ο Ολυμπιακός δεν αδικήθηκε. Πώς θα πάρει πέναλτι ο Ολυμπιακός. Τεχνικά το εξηγεί. Όχι τεχνικά, ποδοσφαιρικά. Ποδοσφαιρικά. Και αυτό το κάθαρμα που στέλνει από τη Βέρεια μηνύματα. Και δεν, λέει, δεν είναι κάθαρμα, είναι ακάθαρμα. Αυτό το κάθαρμα που. Ακάθαρμα. Σταμάτα ρε κόκκινε φρενάρισμα πάλι. Σε μένα μιλάω. Ναι, σε σένα μιλάω. Σταμάτα το φρενάρισμα. Σε αυτόν που δεν έχει μαντήλ να κάνει. Φίλε, άκουσε να δει. Μα στέλνει ότι η Βέρεια θα κερδίσει στο Αγρίνιο τη στιγμή που έχει φραγεί το μάτς, με ενημερώνει εδώ ο κόκκινο. Δεν μπορεί ρε κάθαρμα πριν τρεις ώρες να μα το πει. Δεν μπορεί ρε παλιά άνθρωπε μια φορά να μα πει παίξε διπλό τη Βέρεια και εσύ εκεί στο Αγρίνιο. Πολύ τιμοι άνθρωποι. Τελευταίες εξελίξεις. Λέγε. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, ο Άσος έχει πέσει το 1.95. Παίξτε το. Άσο. Άσο.
Ναι, από 2.40 τι να το κάνω. Τι να το κάνω, 2, ναι, άλλο. Λοιπόν, ο Πας Γιάννη Ερακλής στο διπλέπιο στο 2.70. Καθάρισε ο από 3.85. Μια χαρά, σωστά έκανε. Αστέρας Τρίπολη Τσάνθη, απόλυτη ισορροπία. 2.55, 2.55, 2.90. Δεν το παίζουμε αυτό. Λοιπόν, Λεβαδιακός Ολυμπιακός, 6 φράγκα, 1.45 είχε ανέβει στο 1.50. Αυτό το μάτς είναι χ και χειρίως του θηριάβου στη Λεβαδιά με χ. Άκου κόκκινε, θα τους δώσουν τον πόντο. Και πάλι πέσανε. Πώς πέσανε. Πάνε στην ΑΕΚ μετά μας, τελειωμένη. Εσύ που θα πρωτούν. Εδώ, πάνε. Το Πανετολικό είπε εδώ. Το Πανετολικό. Μεγάλη γκόμενο Πανετολικός. Ο Πανετολικός όμως. Εσύ ότι παίζει Μυρακλή. Αν χάσει. Σε αρρωσταίνει. Κάτσε λίγο. Ναι. Εάν παίξει ο Πανετολικός και χάσει από τη Βέρεια και έρθει εδώ να σου πάρει πόντο, εκεί θα δω τη θύρα 10 πόσα μετράνε τα μπράτσα του βουνού και του μπιφτέκι. Μάλιστα. Του προκαλώ. Μπιφτέκι και βουνό. Εάν ο Χάβας αρκεί με το ηλίθιο το βλέμμα, γιατί είναι σαν ηλίθιο το βλέμμα του Χάβου, περίμενε. Κάνει διπλό με τη Βέρεια και έρθει στο Καφτατζόγλιο να σου πάρει βαθμό ή βαθμούς. Εκεί θέλω να δω, εκεί θέλω να δω πόσο βαστά τα χέρια του μπιφτέκι και πόσο βαστά τα χέρια του βουνού. Πλήσου. 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 Εσύ καλά. Εσύ θα είσαι εκεί πέρα σε κάνα μπαρ και θα καθαρίσουν, μπαρ, θα καθαρίσουν οι άλλοι. Θα παίζει να κλείσει την κατηγορία και θα πάω στον μπαρ. Πού απάς. Οκ, okay, ακούγες. Τι ακούς, τι θα κάνεις. Ακούγες. Αν θα βγεις, δηλαδή. Τι κάνω εγώ, δεν χρειάζεται. Μη. Έλα. Λέγε. Άλλουμε χέρι. Λέγε. Μη. Πώς βλέπεις το έργο στην Καλαμάρια. Πολύ ωραία το έχει δέσει το μάτσο. Το έδεσε. Από πλευρά φιλάθλων και τα λοιπά μετακινήσεων. Αλλά ο διαιτητής που είναι από τη Λάρισα είναι συμφερόν τον Σαββίδη ο διαιτητής. Ναι. Οπότε. Εκεί πες το φίλο στον Καλαϊζίδη ότι μπορεί να έχει θέματα. Του έρθει ένα διαιτητής μια χαρά. Να δώσει και ένα μπέναλτι που δεν είναι, να πούνε μέσα οι κρανιοκέφαλοι και να χάσει και το μάτι, να χάσει και του βαθμού. Όταν λε υπερότητα, σαν δείχνει. Η Λάρισα τι ψηφίζει στην ΕΠΟ. Ολυμπιακό. Ποιο το λε, ΕΠΟ. Εγώ στο. Αφού δεν ξέρει. Ολυμπιακό σου λέει. Πάνε μάθε 5 δράμια μπάλα. Πάνε μάθε 3 δράμια παρασκήνια. Αυτό έχει να κάνει με ΕΠΟ. Πάνε ναι. Μάθε μπάλα. Άσε, δηλαδή, μιλάμε. ΕΠΟ και ΠΕΠΟ. Για τον ηλίθιο και τον πανηλίθιο. Ο διαιτητή είναι από την Ένωση η οποία στηρίζει τον Ιβάν. Ναι. Ο Ιβάν έχει υβριστεί από τον Καλαϊζίδη. Εγώ αν ήμουν ο Γιώργος, ο Σαββίδης, που ασχολούμαι με τα πράγματα, θα τον έλεγα το διαιτητή, αν μπορούσα να τον πάω, του στείλω ένα μήνυμα, σκίστονα! Να περάσει δράμα, έτσι γουστάρω. Μ' αρέσουν αυτά κόκκινε, πάρα πολύ μ' αρέσουν. Τρελαίνομαι για τέτοια. Δεν υπάρχει. Να υπάρχει ισχυρός, να χτυπάει τον ανίσχυρο, να κλαίει ο ανίσχυρος. Ο ανίσχυρος την άλλη Κυριακή να γίνεται ισχυρός, να χτυπάει τον ανίσχυρο που την άλλη φορά έκανε το μάγκα και τώρα κλαίει. Αυτά μου αρέσουν. Θα δεις τον Απόλλωνα όπως το είχα πει πριν από το πρώτο παιχνίδι. Για πες, σούπα, σούπα. Ούτε σούπα, ούτε μου πες. Για πες, για πες. Όπως λοιπόν πριν το δράμα Απόλλων Καλαμαριάς. Πριν το δράμα, ναι. Δράμα έχεις εσύ. Το μεγαλύτερο δράμα είναι ότι υπάρχεις εσύ. Ναι. Πριν το δόξα δράμα σε Απόλλων Καλαμαριάς σου είχα πει ότι τα πάντα θα φανούν στο γήπεδο. Ναι. Και μου είπες μετά τη βλακεία που επιλέξει που έκανε ο Καλαϊτζίδης τελείωσε. Ποια βλακεία έκανε. Για ποια βλακεία σου είπα, δεν θυμάμαι. Που κατέθεσε εναντίον του Ολυμπιακού. Το κυνηγάει ο χοντρός. Μέχρι να πει. Μέχρι να, πει μέχρι να πατήσει μαύρο χιόνι. Δεν το κυνηγάει. Τι, ωφελήθηκε ο Καλαϊτζίδης ποδοσφαιρικά. Και πού είναι τώρα. Πού είναι τώρα. Ναι. Εκεί που θα ήταν αλφα εθνική. Είναι στη γάμα εθνική και αν δεν ήταν ο αδελφός του να δίνει τα λεφτά, θα τον είχε εξαφανίσει ο χοντρός. Δηλαδή είναι άχρηστος και. Είπα η ομάδα ανεβαίνει. Είπα εγώ ρε του Ινάκη. Αν κερδίσει. Είπα ότι τον κυνηγούσε. Αν με περίμενε, το καλό, ρε, γιατί κόκκινε, αυτό θέλω. Περίμενε ρε κόκκινε. Είπα εγώ ότι είναι άχρηστος ο άνθρωπος ρε. Είπα ότι τον κυνηγούσε και τον κυνηγάει η εξουσία. Ναι. Είπα και ότι και αυτή η πόλη. Και αυτή η πόλη που κυνηγούσε ο Καλαϊτζίδης τον Μαρινάκη. Δεν είπε ένα μπράβο αυτή η πόλη στον Καλαϊτζίδη. Τον έχετε όλοι για χαζό, για τρελό, για ηλίθιο, για βλαμμένο, για οτιδήποτε. Μια φορά δεν βγήκε ένας να πει, ναι ρε ο Καλαϊτζίδης με το Μαρινάκι που υποτίθεται είναι εχθρός μας, αλλά όταν έρχεται στη Θεσσαλονίκη κάνουν κάμψεις οι διαιτητές, οι ΕΠΟ, ναι. Εκεί στη Βέρεια κτλ. Είναι ο μόνος ο οποίος θα, ναι, τα έφτιαξε με το Μελισσανίδη. Ναι, μπορεί να τα έφτιαξε με το Μελισσανίδη. Δεν τα έφτιαξε. Εσείς, άσερε να μιλήσω. Εσείς που κάνατε τρυπηδιές με το Μελισσανίδη πριν από εδώ και 3 χρόνια δηλαδή, τι ήταν δηλαδή. Και λέγατε ναι στη συμμαχία. Και αν έκανε συμμαχία ο Καλαϊτζίδης με το Μελισσανίδη και μπαίνει στο γραφείο του και του ανοίγει την πόρτα ο άλλος και μπαίνει μέσα. Φωτογραφία έχεις. Άσε τα κρύα ρε κόκκινε. Δεν ισχύει. Άσε τις κρυάδες σου. Άσε. Δικά σου. Που αναστήθηκε ο Χριστός και κάνουμε Πάσχα, έχεις φωτογραφία. Όχι. Ούτε έχω βίντεο. Έχεις βίντεο. Άσε μας καημένε τώρα. Α, κάθε μάλλον σου λέω φωτογραφία έχεις. Παρακάτω. Τι τα έλεγες αυτά. Ήσουν μπροστά, έχεις λοιπόν, φωτογραφία. Λοιπόν, ο Καλαϊτζίδης λοιπόν με τους οπαδούς και την αστυνομία κτλ. Κλείνει την πόρτα στους δραμηνούς.
Τώρα ο σύλλογος δράμας Πόντι, ο Καστρινός, ο Λουμπασάκης, ο Παπαρίδης, ξέρω εγώ, και ο Ταξίδης που θέλουν να έρθουν, θα βρουν 6 δημιουργίες μάτι εκεί πέρα. Μάλιστα. Είπε και ο υπουργός. Πώς το λένε τον υπουργό, το ξεχνάω το όνομά του. Βασιλιάδης. Ο Βασιλιάδης είπε: τέρμα τα αδίφραγα, δεν υπάρχει μετακίνηση και θα είναι καλαμαριώτες. Σήμερα τελειώσαν και τα εισιτήρια. Εγώ πήρα τηλέφωνο να μου κρατήσουν 4 γιατί εγώ θα πληρώσω εισιτήριο. Δεν μπω κούτρα σαν και εσένα με πρόσκληση. Ναι. Γιατί είσαι γνωστός κουτραδόρος. Θα πάω λοιπόν, θα πληρώσω 4 εισιτήρια εγώ, ένας μελλοντικός συνεργάτης μου. Αφού δεν έχουν εισιτήρια. Τι δεν έχουν εισιτήρια. Θα βγάλουν και άλλα εισιτήρια. Αυτή είναι η πληροφορία. Μάλιστα. Δεν κατάλαβα εσύ που κάνεις ρεπορτάζ. Τι μάλιστα. Εγώ σε έχω εδώ για να με πεις. Έκανα ένα ρεπορτάζ για τα εισιτήρια. Να κάνεις. Φίλος μου είναι ο Καλαϊτζίδης. Πάρ' τον τηλέφωνο, ρώτα τον. Τι θα κάνεις, Δημήτρη. Πόσους φουσκωτούς θα βάλεις αυτή τη φορά. Πού θα τους έχεις. Όταν έρθουν οι δραμηνοί, τι θα τους πετάτε. Νεράντζια. Ο Νεράντζης. Τι θα τους δώσετε. Μπεργαμόντο. Μάθε 5 πράγματα στα παράσκηνια. Όταν... Μάθε 5 πράγματα. Πώς θα παίξεις. Μάντο box to box. Θα παίξεις άμυνα και θα φύγεις στην κόντρα. Πώς σκέφτεσαι να κατέβεις. Μάθε να μιλάς για μπάλα. Φίλος μου είναι. Λοιπόν, χαιρετισμού στον φίλο τον Αεξή από τα Εξάρχεια. Ποιο στέλνει την καλύτερη. Και ο Αεξή από που ήθελε να έχει, αφού είναι αναρχικό κομμουνιστέ και από τα Εξάρχεια θα είναι. Δηλαδή Φιλαδέλφια. Τι Φιλαδέλφια, ρε. Όλα τα κουμούνια και οι αναρχικοί είναι αεξίδε. Δεν το ξέρει. Χρυσαυγίτε οι Ολυμπιακοί, οι περισσότεροι. Παοξίδε είναι ο πύργο τη Βαβέλο. Και Πασουξίδε οι Παναθηναϊκοί. Παναθηναϊκοί είναι αφάν κατεμοιάζει με τη δεξιά ήταν. Με τη δεξιά. Χούντα και δεξιά. Όπω και οι Αριανοί. Χούντα και δεξιά. Γι' αυτό, γι' αυτό τώρα στη Γάμα Εθνική. Επειδή είναι χουντική. Τι ήταν, ευρωχουντική ήταν, τι ήταν. Επί χούντα σου άρεσε και την καλύτερη ομάδα. Τι χτυπά τα χέρια, πάμ πουμ. Και τι πήρε. Και κάνεις ραδιό, ένα κύπελο. Βάρα τα χέρια, τι ήθελε να πάρει. Εάν είσαι ικανοποιημένο σήμερα, ένα κύπελο. Εσύ ήθελε να πει τι ήθελε να κάνει. Όχι. Πάνε στον κόσμο. Άνοιξε γραμμές. Πού να πάω. Στον κόσμο, δεν άνοιξε γραμμές. Όχι. Εντάξει, ό,τι θες κάνω. Άλλο θέμα. Λέει. Ρε ξανύχτηκε. Ποιο ξανύχτηκε. Εσύ. Γιατί ξανύχτηκε. Το Άρης Καλυθέα τι θα το παίξουμε τώρα, θα μου πεις. Τι να παίξουμε τώρα, που τραυματίστηκε και ο Ανάκουλου. Τραυματίστηκε και ο Ανάκουλου, μεγάλη απώλεια για τον Άρη. Και αυτόν τον έκανε χειραψία. Πόσο... Τον έκανε χειραψία τον Ανάκουλου. Όχι, δεν τον γουστάρω σαν παίκτη και δεν το. Γιατί? Δεν μ' αρέσει. Είναι φλόρος. Και περαστικά του. Λοιπόν, λέγε. 10 κόρνερ. Να ψάχνω. Στον να πάρει μια κάρτα. Αν τι σε κάνουν οι τράπεζες, μπλόκο σε κάνουν και δεν έχεις κάρτα. Τότε γιατί δεν έχεις κάρτα. Δεν θέλω. Α, δεν θέλεις. Έχω κάρτες. Έχεις κάρτες. Έλα στην εκκληματική εταιρεία δεν παίρνω. Έλα να παίξουμε. Διπλά. Ας μου τα στάξουν να παίξουμε. Τι να σε στάξουν. Να μου τα στάξουν. Γιατί να σε στάξουν και να μην τα στάξουν στον Κουλιανό και στο Μάτζιο. Να τα στάξουν στον Κουλιανό και στο Μάτζιο. Καλά κάνουν. Δεν θα τα στάξουν στο Μάτζιο. Θα στάξουν σε εσένα. Ρε φίλε. Γιατί να τα στάξουν. Καλά κάνουν. Ποιο είσαι εσύ δηλαδή να στάξουν. Εγώ δεν είπα ότι είμαι κάποιο. Ας μου τα στάξουν να παίξουν. Και τι, ω τι θα τα στάξουν. Ω τι. Ναι, παιδάκι, πώς τι να στα στάξει. Θέλει να διαφημιστεί, ρε παιδί μου, κάποιος. Πού να διαφημιστεί. Να τα στάξει, ναι. Να γίνουν και πελάτες. Απλό. Αφού δίνουν καλύτερες αποδόσεις από τον ΟΠΑΠ, γιατί δεν παίζεις. Να, οπ, αν τα χώνει, okay. Με ρωτάς, ναι. Τι να παίξω, Άρης Καλυθέα. Ναι. Εγώ τώρα μιλάω και όσο δεν θέλει να παίξει ο ΠΑΠ και θέλει να παίξει στοίχη μάλλον. Ναι. 10 σύγκορνερ. Εγώ είπα γιατί και μου λέει πόσο δίνει και σου λέω δεν μπορώ. Τα κόρνερ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Για κάτι που δεν γνωρίζω. Δεν ξέρεις πόσο δίνουν τα κόρνερ. Περίμενα. Τα... Τι να παίξω άλλο. Να σε ψάξω τώρα. Τι να πάω. Θα με αναγκάζει τώρα να σε ψάξω. Τα πλάγια out θα παίξω, τα κόρνερ θα παίξω, τα ράουτ θα παίξω. Έρε, ποιος θα πάρει τη σέντρα, σε ποια εστία θα παίξει ο τερματοφύλακας. Δεν υπάρχει ρε εσύ. Α, δεν έχει τέτοια. Εδώ έχουν μιλήσει με ποδοσφαιριστές. Πόσα φοξφάκι θα περάσουν από τη θύρα 3. Μου τα έχουν πει. Δεν υπάρχει αυτά. Αυτά τα κάναμε εμείς στη δεκαετία του 70. Ρε. Υπάρχει ποδοσφαιριστή. Έξι χρονών ήσουν. Τι ήμουν δεκαετία του 70. Πότε είσαι γεννημένο. Όχι, δύο χρονών. Πότε είσαι γεννημένο. Το 70. Το 70. Και τι έπαιζες, μονό, ζάρια 6 χρονών. Μονόζυγο, ναι. Τι θα περάσει, μονόζυγο. Έβαζες τούλιπ. Και βούτυρο, ναι, τα ψωμάκια που έδινε στον γουστάρο, αγαράδι, στα αντίδωρα και έπαιζες και ό,τι γουστάρο με το πάτε Παναγιώτη Κουμάρη έπαιζες, τι έκανε, τα ζάρια ρίχνατε, τι να σε πω ρε κόκκινε. Για πες λοιπόν, σε ακούω. Τι θέλεις να σου πει, τι ψάχνεις, τι. Να... Τα κόρνερ τα 10 που δίνουν, πόσο δίνεις. Αν το βρω θα σου πω. Αυτό θέλω να μην. Αν δεν το βρω τι να σου λέω. Τι εσύ τα βρίσκεις όλα, τα ξέρεις όλα. Ο Φωτεινός είσαι. Θυμάσαι ένα παιχνίδι επί τραπέζιου που παίζαμε με παιδιά. Όχι. Αν εσύ δεν έπαιζε επί τραπέζιου παιχνίδια, ζάρια έπαιζε. Σωστά. Μόνο μονόπολη. Με εσύ, κανονικά χαρτονομίσματα. Εσύ δεν γεννήθηκε. Με κανονικά χαρτονομίσματα. Σένα δεν σε βάλανε, δεν σε σταυρώσανε με σταυρό, τα σε βαφτίσανε. Με ένα πουλί. Σε φτιάξαν και με ένα ζάρι. Λαδώσαν το ζάρι, να πούμε εκεί στον Άι Θαράπη. Έβαλα στο κούτελό σου και έγινε, α πούμε, χριστιανό. Έτσι. Λέγε κοκκινέ μου, με τι αποδόσει, τον Πάκο τον παίξουμε άσο. Τον Ηρακλή τον παίξουμε διπλό. Αν δεν φραγούνε μέχρι τότε δηλαδή ο Ηρακλή. Τη Βέρεια εφράγει το διπλό που θα γίνει Πανετολικό Βέρεια διπλό. Α, εκεί σε θέλω. Μπορούμε σε καμιά Κίνα να το βρούμε αυτό, το παίξουμε. Άρη Βόρειο Πόλο. Άρη Θεσσαλονίκη Καλυθέα. 1-15 ο άσο.
Και το over under, 1,65 το under. Ξέρεις ότι έχουν φραγεί οι ειδικές αποδόσεις στη Β' Εθνική. Τίποτα. Γιατί θεωρούει ο ΠΑΠ τα μάτς ύποπτα. Ξέρεις ότι έχει φραγεί τη ομάδα του Τομάς στα Γιάννενα και τη Βέρεια είχε φραγεί. Και τώρα εφράγει και 100%. Εγώ στο είπα. Εγώ στο είπα. Εσείς τώρα υποστηρίζετε. Από μένα το μάτς. Εσείς υποστηρίζετε και σκοτώνεστε και πλακώνεστε και μαχαιρώνεστε για αυτό το πρωτάθλημα που έχει στη μέρα. Είπα από τα παιχνίδια. Τι να σας πω, ρε, πολύ μυαλό. Ποιος μαχαιρώνεται. Τρελάθηκαν. Έχετε χαζέψει τελείως. Ποιος μαχαιρώνεται. Πλακώνεστε, κάνετε. Τι θέλει ο Δησιράπης, τι θέλει. Κάτι δικό μας. Τι θες, ρε Δησιράπη. Α, δεν πας καλά εσύ. Λοιπόν. Σήμερα, καρόλησε. Αργά το πας. Μη. 1,75-3,40. Τι είναι αυτό το 1,75-3,40. Το under, το over 10 και το under 10. Προφανώς. Ρε τι πύραυλος είσαι. Μου το στείλανε. Ρε τι Αντώνης Παπαδόπουλος είσαι. Τελείωνε, ρε, πέσεις από εδώ. Τι Αντώνης Παπαδόπουλος είσαι. Θα πας στα Γιάννενα. Ή θα πας στην Καλαμαριά. Θα πας την ομάδα σου. Θα... Καλαμαριά θα πας. Α, Καλαμαριά θα πας. Είναι που πηγαίνεις για την ομάδα σου και σκίζεις. Εδώ πέρα θα είμαι. Α, εδώ. Εδώ πάει και εδώ ο Δύο Σήμος πάει. Εγώ φίλε μπορώ να πάω και στην Τρίπολη τελευταία αγωνιστική. Τι να πας. Στην Τρίπολη. Με τι να πας. Με το αυτοκίνητο. Το δικό σου. Ξέρεις τι είναι τα πανέλα, τα έξοδα. Και λοιπόν. Εσύ δεν δίνεις σε μερμήκι. Δεν δίνω. Ψίγουλο. Εγώ φίλε στην ομάδα της καρδιάς μου έπαιρνα διαρκείας 25 χρόνια. Δεν ήμουν σαν και εσένα. Τι έπαιρνες? Διαρκείας 25 χρόνια. Διαρκείας έπαιρνες. Ναι, αυτή είναι η διαφορά μου. Και κάτι θέση τζάμπα πάρκινγκ έπαιρνες, έτσι έμαθα. Ξέρεις όταν έχεις VIP διαρκείας έχεις και θέση πάρκινγκ. Είχες εσύ VIP. Ναι. Είχες εσύ VIP. Βεβαίως. Με προεδρίας. Για Θεοδωρίδη. Ναι. Ναι. Για Θεοδωρίδη. Βεβαίως. Είχες VIP. Ναι, γιατί κακό είναι. Μα είχες VIP και τον κυνηγούσες μετά. Τότε που με κατηγορούσες ότι... Ναι. Γιατί ρε φίλε, δεν κατάλαβα. Έκλεψα κάποιον. Δηλαδή στους VIP πήγαινες. Για να καταλάβω ρε παιδί. Δίπλα με τον Πατάκη, δίπλα-δίπλα καθόμασταν. Το Πατάκη. Ναι. Τώρα θα τον τζακώσει τον Πατάκη, θα τον πάρει. Θα τον τζακώσει. Σιγάρα να πούμε στη φυλακή. Δεν καπνίζει. Δεν καπνίζει ο Πατάκη. Όχι. Όλοι οι φίλοι σου πώς γίνεται. Δεν καπνίζει. Θα του κυνηγάνε. Πώς γίνεται αυτό. Ποιον φίλο μου κυνηγάνε, για πες ένα. Ξέρω εγώ, φίλο σου εκεί. Ένα φίλο μου που κυνηγάνε. Όλοι πάρει αυτό. Ένα. Δεν λέω τώρα εντάξει. Το ψηλό το κυνηγάει κανεί. Ποιο είναι ο ψηλό. Ένα είναι ο ψηλό. Ένα ο ψηλό. Σε γαζιλικό τυρόπτη. Με γαζιλικό τυρόπτη. Άκου τι είπα. Δεν υπάρχει αυτό πράγμα. Άμα θες πάνε πες του. Άμα σου δώσει κανένα ταψί στο κεφάλι. Τι ταψί να με δώσει άνθρωπο. Εμένα με συμπαθεί ο άνθρωπο. Τι είπα εγώ ότι σε αντιπαθεί. Βλακίες να μιλες. Τι βλακίες να μιλες. Λοιπόν, επειδή η υγεία μας έχει μεγάλη σημασία. Τι έχει σημασία. Η υγεία μας έχει μεγάλη σημασία. Γι' αυτό κάνει ο κόκκινος 3 πακέτα τσιγάρα την ημέρα. Επειδή η υγεία έχει. Να καλησπέρισουμε τον Ανδρέα το Μεϊμάρη από την F Club, ο οποίο θα μας δώσει τα φώτα του για την κάρτα υγείας F Club. Συνδεόμαστε με Αθήνα. Καλησπέρα, καλησπέρα Γρηγόρη. Καλησπέρα Ανδρέα. Τι γυρίσαμε, ακούω σε εποχές Τσατσεύσκη, Γκιούλα Λόραντ, Φανάρα. Ναι, ναι, ναι. Πιάσατε, ε? Ναι. Παλιές εποχές, αλλά και σήμερα ουσιαστικά λαός που δεν έχει παρελθόν δεν έχει και μέλλον. Είναι γεγονός. Είτε οπαδικά είτε εθνικιστικά. Το θέλουμε, δεν το θέλουμε. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Να πούμε σήμερα τι να πω εγώ, ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα υγείας που έπρεπε να την γιορτάζουμε συνέχεια. Η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Η υγεία είναι δεν είναι δεδομένη, τη διαφυλάσσουμε, προσπαθούμε να την κρατάμε σε σωστά επίπεδα. Αυτό είναι αποτρεπτό από το δημόσιο σύστημα υγείας. Το γνωρίζει ο κόσμος. Γι' αυτό είμαστε και εμείς εδώ ως τρίτος πυλώνας υγείας, να δώσουμε στον κόσμο δικαίωμα και υγεία χωρίς ταλαιπωρία και πάνω απ' όλα με αξιοπρέπεια και να έχει κάλυψη πανελλαδική. Εμείς θέλουμε να φέρουμε πιο νωρίς την ανάσταση στους ακροατές του Μετρόπολης. Και να πούμε ότι ο Θεσσαλονικέας πλέον και ο Βορειοελλαδίτης έχει δικαίωμα να έχει πλήρη κάλυψη σε όλη την Ελλάδα όπου και αν βρίσκεται και στα επίγοντα περιστατικά εντελώς δωρεάν, Γρηγόρη Κόκκινε. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρω ότι δεν θα λέω αυτό, έχασα 10 χρόνια από τη ζωή μου. Ευχή και κατάρα πλέον είναι σε κόσμο, μη σου τύχει να πας σε δημόσιο νοσοκομείο σε επίγον περιστατικό. Όλοι γνωρίζουν το τι γίνεται. Το να πάω και να ξεπαιδευτώ άμεσα και να τελειώνω και να αποφύγω τα πιο δύσκολα. Αυτό είναι σημαντικό, δεν πληρώνεται με τίποτα. Ας δούμε πραγματικά ποια είναι η κοστολόγηση σε θέματα υγείας στη ζωή μας και όχι μόνο και αξιοπρέπειας και τότε θα είμαστε πιο καλά και εμείς και η οικογένειά μας. Η κάρτα υγείας στο F-Club να πούμε ότι έχει μια πλήρη κάλυψη όσοι και αν μας ακούν και με γιατρούς όλων των ειδικοτήτων σε προνομιακές τιμές και τιμές κρατικού τιμολογίου όπως μια γενική αίματος με 2,88 ευρώ ή έναν υπέρηχο με 8,5 ευρώ. Και για να έχεις αυτό και με 24-ωρη γραμμή, η κάρτα έχει 100 ευρώ για όλο το χρόνο. Για 10 λεπτά ανοίγουμε γραμμές στο 23, 1500, 1500. Και όλοι όσοι τηλεφωνήσουν, θα δώσουμε για 6 άτομα στις οικογένειες
που μπορεί να είναι και φίλοι τώρα που μας ακούν, οι συνεργάτες, εμείς δεν είμαστε να βάζουμε το θέμα, πρέπει να είσαι πρώτου βαθμού συγγενής. 6 άτομα που θα αποκτούν τις κάρτες του F-Club, πλήρη κάλυψη, ξεχνάμε το 600 ευρώ, 150 ευρώ για όλο το 12μηνο, όλοι όσοι τηλεφωνήσουν τα επόμενα 10 λεπτά, 23, 1500, 1500. Τα φιλιά μου στην πόλη της καρδιάς μου, καλή ανάσταση σε όλο τον κόσμο, αν και θα τα ξαναπούμε, και άσχετα αν το μήνυμα είναι να φέρουν τα γιοφώς, να μην το φέρουν να πληρώνουν, κάποτε ξέρεις τι είχε πει ο Ραπτόπουλος. Ναι. Όταν πέφτεις από το αεροπλάνο, ναι, Χριστέ μου και Παναγία μου βοήθεια φωνάζεις. Και όλος ο κόσμος. Και υγεία πάνω απ' όλους, παιδιά είμαστε κοντά σας. Να περνάτε καλά, 23.500-1500. Να είσαι καλά, Ανδρέα. Λοιπόν, να αυτά καλά, από τον Γρηγόρη. Ανδρέα, τον Μεϊμάρη από την F-Club. 3.39 δεν μπορώ να καταλάβω. Για το θέμα της βραδινής εκπομπής, να σου δώσω τα φώτα μου. Φώτα, δεν ξέρω φίλε, πού το πας. Αν θέλεις, γίνε πιο σαφής. Δεν υπάρχει, ξέρεις, συνεννόηση. Με τον Κωστή θα πούμε πώς θα πούμε και τα λοιπά. Μην τα μπερδεύετε μερικά πράγματα. Εντάξει, η ραδιοσκηνοθεσία είναι δεδομένη, αλλά μέχρι ένα σημείο. Λοιπόν, υπενθυμίζω ότι μαζί μας είναι οι αδερφοί Κωνσταντινίδη, οι οποίοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το αυτοκινήτου, και τώρα που το μέτρο της απόσυρσης του αυτοκινήτου έχει καταργηθεί, υπάρχει οριστική διαγραφή και αυτοί καθαρίζουν για εσάς. Πώς? Καλείτε 18133, έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας. Οι αφοί Κωνσταντινίδη έχουν την πολυετή πείρα στο χώρο και φυσικά σας δώσουν την καλύτερη λύση και την καλύτερη τιμή. Για οριστική λοιπόν διαγραφή, αφοί Κωνσταντινίδη, τηλεφωνείτε στο 18133. 9.55 και όταν τα μηνύματα στο 54.340, Μετρόπολης 95.5 στο Facebook. Στέλνετε ό,τι θέλετε οι φίλοι οι οποίοι ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό. Εμείς πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα επανέλθουμε με γραμμές. Μετρόπολης 95.5. Η ομάδα σου έχει φωνή. Mega Outlet. Πασχαλινές αγορές και δώρα στις χαμηλότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη. Μόνο στο Mega Outlet. Κυριακή 9 Απριλίου ανοιχτά. 245 τυχερά καρότσια κάθε μέρα. Μόνο στον Μασούτη. Πέμπτη ως Κυριακή. Βαφές μαλλιών Παλέτ, Σάιος, Κέρατιν Κόλορ 50% φθηνότερα. Προϊόντα Colgate και μαλακτικά Σουπλίν Ultra 50% φθηνότερα. Πάνε Στένα Πάντς Lady και Men 40% φθηνότερα. Νεομάτ Σκόνη και Τζέλ η συσκευασία μόνο 4,79 με τη Μάσκαρτ. Μασούτης. Εδώ για σένα, οικονομικά και ελληνικά. Και ακόμα, κουζινομηχανή Grandis, μόνο 69,90. Ε, όλοι κάτω! Μη κουνήθη κανείς! Νηστεία! Ακίνητη! Νηστεία είπα! Έλα στα Goodies Burger House αυτή τη Σαρακοστή και μην αφήνεις την πείνα σου να σε οδηγεί στα άκρα. Εδώ θα βρεις όλες τις κλασικές αλλά και νέες νηστίσιμες γεύσεις που θα λατρεύσεις. Goodies Burger House. Η απόλαυση συνεχίζεται μεσογειακά. Νηστεία είπα! Ξάλλος έχει προκληθεί με την κατάργηση του ΦΠΑ στις εργασίες συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτου. Ισχύει μόνο στη Ford Βροχίδης Χατζής. 50 χρόνια Βροχίδης Χατζής. 50 ημέρες προσφορών για όλα τα μοντέλα Ford. Και δώρο το ΦΠΑ στο σέρβις. Βροχίδης Χατζής. 50 ημέρες που αλλάζουν τον κόσμο της Ford. Ford Βροχίδης Χατζής. Αξία που εμπιστεύεσαι. Ένα και ένα κάνουν δύο. Γι' αυτό στα Grand Optical με κάθε ζευγάρι γυαλιά οράσεως σας κάνουμε δώρο ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου για όλο το Μάρτιο και τον Απρίλιο και μόνο στα Grand Optical. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κύπρος. Ωραία σκουλαρέκια. Καινούρια είναι. Ναι, τα αγόρασα με το άλλος για το 100. Άλλος, υπάρχει άλλος. Μίλα. Μα και φυσικά υπάρχει άλλος. Ο Μάνος ο ταχυδρόμος, ο Κώστας που μένει στο Ρετυρέ, ο Σωτήρης ο λογιστής μας και η Μαριάννα. Βέβαια με τη Μαριάννα είναι αλλιώς τα πράγματα. Τι εννοείς? Η Μαριάννα
να κέρδισες το άλλος για το 50. Ενώ οι υπόλοιποι κερδίσαμε στο άλλος για το 100. Φώναξε το 100. Θα κάνω έγκλημα. Με τα νέα Scratch, άλλος για το 50 και άλλος για το 100. Θα υπάρχει κι άλλος. Κι άλλος νικητής. 5 φορές πιο εύκολο να κερδίσεις 50 ή 100 ευρώ. Με 1 ή 2 ευρώ αντίστοιχα. 5 φορές πιο κοντά στις μικρές σου επιθυμίες. Scratch. Τύχη. Στη στιγμή. Ελληνικά λαχεία. Μέλος του Ομιλό ΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Και ανοίγει το δώρο που του πήρες από την Intersport. Μπράβο, ρο, καλάθι! Και φαντάζεται όλα αυτά που θα ζήσει. Για χιλιάδες δώρα, σε απίστευτες τιμές και δωροεπιταγές, έλα στην Intersport. Έχεις τη λύση που θα κάνει τον κόσμο μας καλύτερο. Έλα στο Cosmote Hackathon και τρέξε τον κώδικα για το μέλλον. Μπες στο cosmotehackathon.gr. Δήλωσε συμμετοχή μέχρι τις 14 Απριλίου και ζήσε μια μοναδική εμπειρία στις 13 και 14 Μαΐου. Στρατηγικός συνεργάτης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Υποστηρικτής Γερμανός. Χορηγός επικοινωνίας Cosmote TV. Cosmote. Ο κόσμος μας. Εσύ. Ταξί, ταξί. Ολύμπο 78. Στον Τζαρουχά για πατσά, ε. Στον Τζαρούχα. Αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκό μαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδένι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τσαρούχας ή Τσαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τσαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Αρχικά σχεδιάσαμε το νέο πεντάθυρο Fiat Tipo. Μετά του δώσαμε την πιο απίστευτη τιμή της κατηγορίας του. Προσθέσαμε δυναμική σχεδίαση, ευρύχωρο εσωτερικό, 440 λίτρα χώρο αποσκευών, 6 αερόσακους, σύστημα ψυχαγωγίας U-Connect, Air Condition, χαμηλή κατανάλωση 3,7 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και πολλά, πολλά περισσότερα. Το deal της χρονιάς από τη Fiat συνεχίζεται. Αποκτήστε το νέο πεντάθυρο Fiat Tipo στην καλύτερη τιμή της κατηγορίας του. Νέος επίσημος διανομέας Fiat Κουμαντζιάς ΑΕ, Δημοσθένους 33, έναντι Λαχάν Αγοράς, 2310-753.000. Επιτέλους, πέρασε το μάθημα! Και να ο Ρετζίνες! Καινούργιο αυτοκίνητο, φίλε! Καλό τάξιδο! Γερνάς Ρετζίνα! Λόγοι για να γιορτάσεις. Πολύ. Μία όμως η Ρετζίνα. Για το γεια μας. Βασιλική Ρετζίνα. Από εκλεκτό λευκό κρασί. Από τοπικά σταφύλια της ποικιλίας Ροδίτη. Βασιλική Ρετζίνα. Από το αμπελοτόπι της Μεσημβρίας Συνοποιητικής. Γιατί η παράδοση στο ελληνικό τραπέζι μας θέλει όλους βασιλιάδες. Εγώ πασχίζω και εκείνη με έχει στον πάγο. Κερασιές, φίλε μου. Σπάσε τον πάγο με σύστημα. Σύστημα AgriPro. Αντιπαγωτική προστασία Stay Green της AgriPro. Και προστατεύστε τα δέντρα από τον παγετό της άνοιξης. Καινοτόμα υγρά λιπάσματα για καλύτερη ποιότητα και μεγαλύτερη παραγωγή. AgriPro. Το πράσινο μπουκάλι με το κίτρινο καπάκι. AgriPro. Ενημερωθείτε από τον γεωπόνο σας και στο agripro.eu. Το Μέγκα Μπαζάρ Βιβλίου γιορτάζει και φωνάζει. Σε ευχαριστούμε, Θεσσαλονίκη! 1 εκατομμύριο βιβλία σε 371 ημέρες αποκαλύπτουν μια μεγάλη αλήθεια. Ο Έλληνας διαβάζει πολύ όταν βρίσκει βιβλία στη σωστή τιμή. Το Σάββατο 8 Απριλίου, το Μέγκα Μπαζάρ Βιβλίου στην Τζιμισκή 18 φοράει τα γιορτινά του και σβήνει το πρώτο του κεράκι. Ελάτε να γιορτάσουμε όλοι μαζί με πολλά δρόμενα, μουσική, 10.000 βιβλία δώρο και ακόμη μεγαλύτερες προσφορές για τις αγορές σας. Μέγκα Μπαζάρ Βιβλίου, Τζιμισκή 18. Το Σάββατο 8 Απριλίου να είστε όλοι εκεί. Πηγαίνω που λες τις προάλλες στη Γερμανία και τρώω ένα λουκάνικο, κάτσε καλά. Ρωτάω τι είναι αυτό, με λένε είναι Βιέννης. Κάπα για πάω Αυστρία. Του ζητάω λουκάνικο Βιέννης. Με λένε τι Βιέννης ρε φίλε, αυτό είναι Φραγκφούρτη, σαν τρελαθείς να πούμε. Το θέμα είναι ένα, εμείς στη Θεσσαλονίκη τα λέμε Βίνερ και είναι Πασιάς. Και σε λέω, δεν παίζονται. Λουκάνικα Βίνερ, Πασιάς. Αποκλειστικά για καλοφαγάδε. Τι άστινα λέει ρε φίλε, όλα τα ξέρει πια. Γιατί ρε, τι έγινε? Μου λέει, έρχεται ο Βασίλης Καρά στο Princess Casino και θα γυρίσουμε σπίτι και με καινούριο αυτοκίνητο. Τέρεση, αλήθεια είναι. Ωχ, ποιος την ακούει τώρα. Άστινα λέει. Γιατί ο Βασίλης Καράς θα απογειώσει το κέφι την Παρασκευή 7 Απριλίου και κάθε μήνα κλήρωση αυτοκινήτου αξίας 12.000 ευρώ. Princess Casino, ζήσε το μεγαλείο. Μετρόπολης 95,5. Σε βάζει στο παιχνίδι.
Λοιπόν, εδώ είμαστε και οι γραμμές πλέον είναι δικές σας, το 2310-90-90-95 κενό. Το μήνυμα στο 54-340, μαζί μας η εταιρεία Εσκιάδη Παροδήμος, η οποία βρίσκεται στην έκθεση στο περίπτωρο 13, με Hyundai, με Kia, με Skoda, με απίστευτες εκπλήξεις, με τα μοντέλα να τα βλέπετε εκεί μπροστά σας. Υπενθυμίζω ότι στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών μπορείτε να πηγαίνετε όπου όλα είναι έτοιμα για να τα οδηγήσετε, για να δείτε αν σας ταιριάζουν και να τα κάνετε δικά σας, με άψογη, με άψογο σέρβις και καταπληκτική έκθεση αυτοκινήτων με περισσότερες λεπτομέρειες στο eskiadis.pavlabalodimos.gr ή στο 2310-596-596 και αυτές τις μέρες στο περίπτερο 13 στην έκθεση. Στο 13, ναι. Ωραίο, μεγάλο. Το βλέπω τώρα το Πανετολικό Σβέρια, 1,65 ο Άσος, 3,85 το διπλό. Υπάρχει. 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 Αποσύρω τις ύβρις. Το φίλο που μας έδωσε διπλό το παιχνίδι. Έχει πέσει το 1,10 ο Άρης από το 1,15. Φορτώθηκε, λες. Λες. Ναι, ορίστε. Καλημέρα. Καλώς το παιδί, βρε. Ποια μάτσα θα με δώσεις για να παίξω? Ποια μάτσα θα σε δώσω να παίξεις από Ελλάδα? Θα παίξεις Άσο ΠΑΟΚ. Ναι. Διπλό Ηρακλή. Ναι. Over τη Βέρεια και πήγε στα ταμείο. Όχι, τη Βέρεια δεν την πλησιάζει καθόλου. Και Άσο Πλατανιά, και Άσο Πανιώνιος Πλατανιάς παίξεις. Άντε. Άσο Πανιώνιος Πλατανιά. Ναι. Δηλαδή τον Ηρακλή. Ναι. Είσαι στάνταρ σε αυτό? Αν ήξερα εσύ, Μάρκο, ότι είναι στάνταρ, ναι, θα ήμουν εδώ και πολλά χρόνια στην Καραϊβική. Ποιο φιλαράκι σου που κέρδισε τα πολλά τα σπίτια? Ποιο φιλαράκι μου κέρδισε πολλά σπίτια? Αυτός που έλεγε, επειδή μου έχω χάσει, βάζω τα σπίτια και το φιλαράκι μας, από όλους μας μέσα από τον Ηρακλάκια, το μάλλο που έχω. Λοιπόν, άσε εδώ, δεν μου λες, θα πάμε ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός ή Καλαμαριά Δόξα? Όχι, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, τι λες τώρα, πλάκα μας κάνει. Τι θα πάμε να δούμε? Τι να πάρουμε, δηλαδή, τι να πάρουμε. Τι να δούμε, ρε φίλε, τι να δούμε. Τι ώρα παίζει η Δόξα με την Καλαμαριά? Τέσσερις. Δεν ξέρει κιόλας, 4:30. Τέσσερις η ώρα. 4:30, ναι. Θα τηλεόρασε. Η ώρα 12 το βράδυ. Επιμένεις. Σου λέω 4:30, 4 εσύ. Ναι, 4:30. Εντάξει, φωνάει. Ναι, μη φωνάει. Άχρηστε! Ναι. Τι τον φωνάει, τον φωνάει πολύ, τον φωνάει. Με γύρισε το μυαλό τώρα. Ναι. Μη φωνάζει, λοιπόν, θα έχει καμία πλησία τώρα. Να περάσει λίγο αίμα, θα περάσει. Αυτό το Παναθηναϊκού το πέναλτι, άκουγα τον Κωστή που έλεγε νωρίτερα, yeah, ήταν κι άλλα δύο και τέτοια πράγματα. Έχει σημασία αν τα σταφύλια ήταν περσινά ή παιδινά? Καλό ήταν. Άκου πνεμόνι. Ωραίος. Ωραίος, στάνει. Στον επόμενο. Έχεις δίκιο, ρε. Εγώ μαζί σου είμαι. Έλα. Άντε ρε σαύρα κλείψου του Αθηναίους. Έλα. Έλα, Βίλε. Καλησπέρα. Γεια σου, Βίλε. Στην αρχή στην εκπομπή σας, παλικάρια, νόμιζα ότι είχατε βγάλει τον Αλέξη τον Κούγια. Γιατί, τι έγινε? Αλλά μετά διαπίστωσα ότι μιλούσε ο Κώστας. Τι υπενήσεις, ρε φίλε? Τι υπενήσομαι? Ναι. Έκανε αναφορά στην πανέμορφη πόλη των Ιωαννίνων που, ναι, την αγαπάμε τα μέγιστα, ναι, και στο πανέμορφο νησί των Φεάκων. Μάλιστα. Απαράδεκτο. Ποιο είναι το απαράδεκτο, φίλε? Ποιο είναι το απαράδεκτο? Ναι, να καταλάβω, ποιο είναι το απαράδεκτο? Ό,τι τι. Ότι τι, ναι, προκαταβάλεις κάτι το οποίο είναι μόνο στο δικό στο μυαλό. Ναι. Δηλαδή ο Ηρακλής το διπλό που θα πάρει, γιατί θα το πάρει. Ναι. Λοιπόν, κάθεσαι και λες αυτά που λες. Δεν θα το πάρει, λες. Θα το πάρει. Ε, τότε. Θα το πάρει το διπλό. Ε, τότε. Λοιπόν, και ανακατεύεις Μπουκουβάλα, μέσα ανακατεύεις. Γιατί να μην τον ανακατέψω, ρε φίλε? Ο Μπουκουβάλας. Θα παίξουνε. Ο Μπουκουβάλας. Θα το πάρουν το διπλό, Κωστάκι. Ποιο θα πάρει διπλό, Ηρακλής, ρε? Λοιπόν, τα πτώματα τώρα θα πάρουν θα διπλό. Θα το πάρει το διπλό, Κωστάκι. Θα το πάρει το διπλό, γιατί τα Γιάννενα είναι αδιάφορα. Θα χάσει το στοίχημα το 1-10. Ποιο είναι το 1-10? Α, κοίταξε. Το ποτάρετε, παρακαλώ. Ποτάρετε στο Κωστά. Πες το, πες το. Εσύ πιστεύεις, εσύ πιστεύεις ότι... Εσύ πιστεύεις... Δούλεψε για τον Καρυπίδη, βλάκα. Δούλεψε για τον Καρυπίδη. Τρίτος θα βγει στην Αλφα Εθνική, βλάκα. Πες το, πες το. Στο φιλαράκι σου τον Καρυπίδη, να πας να το ρωτήσεις. Ακούς? Εγώ ξέρω τα καφενεία στο Χαριλάου, στον κόλ του Δόνη, ανατινάχτηκαν επάνω από τους πανηγυρισμούς.
Λοιπόν. Αυτό ξέρω εγώ. Εσύ τώρα πες με ό,τι θες. Τα καφενεία μήπως είχαν και εργαζόμενους του Καρυπίδη. Ναι, απλήρωτοι. Που βρίσκει λεφτά από τα φίλια του στην Αμερική. Από τους έχω να παίρνω. Έτσι. Γεια σου Ηρακλάκη μου. Γεια, γεια. Παρακαλώ. Μιλάει τώρα ο Ηρακλής που φάγε μόνο τον Κατσιαμπή 500 χιλιάρικα. Για απλήρωτους. Πάτε εκεί στο Λευκοπύργο. Έχει μια βρωμερή και τρισάθυρα θάλασσα που βρωμοκοπάει. Πέστε μαζί με τους Αργιανούς να αυτοκτονίσετε. Αφήστε τον Πάο και εκεί ήσυχο. Καλημέρα. Ορίστε. Ναι. Καλησπέρα. Νάτος. Τι κάνετε, όλα καλά. Μια χαρά εσείς. Νάτος ποιος Νάτος. Μια χαρά. Καταρχήν, κύριε Κόκκινα, σας παρακαλώ πολύ, είναι πολύ γλυκό αγόρι ο κύριος Ραπτόπουλος και πληρώνεται και πληγώνεται, μην του φωνάζετε. Ναι, ναι, είμαι πολύ ευαίσθητο. Άλλο ευαίσθητο και άλλο γλυκό αγόρι. Ναι. Απέστη... Και γλυκό αγόρι και ευαίσθητο. Γιατί δεν καταλαβαίνω, δεν είναι γλυκό αγόρι. Α, το ξεσκονίζει. Το δεν είναι. Το ξεσκονίζει τον Κουραβιέβλε. Πας και εσύ στο Αγιονόρο. Οκ, εντάξει. Καλά. Λοιπόν, το χτενίζει τον Κανταϊφουλάκι μου. Ερώτηση. Τι πληροφορίες έχετε από Αθήνα για τα γήπεδα. Για τα γήπεδα. Ό,τι είπε ο Τσίπρας δεν το έκανε. Οπότε. Φίλε, βλακίες σου λέει. Δύο πράγματα είναι σίγουρα. Άμα δείτε γήπεδο. Δύο πράγματα είναι σίγουρα με το ΣΥΡΙΖΑ. Δύο πράγματα είναι σίγουρα. Ότι η Θεσσαλονίκη θα κάνει μετρό και ωραία. Ότι η ΑΕΚ θα κάνει γήπεδο. Τέλος. Okay. Γιατί οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι πέρασε η τροπολογία σήμερα για οποιοδήποτε γήπεδο άνω των 15.000 θέσεων. Αλλού ήταν το θέμα, φίλε μου. Άστο. Εντάξει. Νομίζω πως... Σωστή είναι η πληροφόρηση που έχεις. Όντως έχει περάσει. Αν το θέμα ήταν ο Δήμος... Δεν ήταν ο Δήμος. Όχι. Πέρασε. Δεν ήταν ο Δήμος. Καμία σχέση. Και κάποιοι δεν το καταλάβανε. Είπα ότι υπήρχε ένας πακτολός προβλημάτων. Πολλά. Το σίγουρο είναι ότι ο Μελισσανίδης δεν θέλει να βάλει λεφτά για να το κάνει. Θέλει να το κάνει τζάμπα. Εντάξει. Το πόσο το κάνει είναι μαγιά του πάντως. Θα δούμε. Γιατί έχει και του Παναθηναϊκού πλέον το γήπεδο. Ο Παναθηναϊκός το φίλε έχει ένα γήπεδο 100 ετών σχεδόν. Από το 29 είναι το γήπεδο. 30 πότε. Το Παναθηναϊκού. Ναι. Έχει δεκαετία. Δεν πρέπει, ρε φίλε, να κάνει κάποια στιγμή ένα καινούργιο γήπεδο. Γιατί. Ακριβώς αυτό λέμε τώρα με αυτή την τροπολογία. Πάνω των 15.000 θέσεων. Ναι, απλά αν θέλει τη γνώμη μου, δεν πρέπει να χαρίζουν γήπεδα στις εταιρείες. Πρέπει να κάνουν οι ίδιοι. Σταμάτα τώρα να κάνουμε τώρα την προεκλογική εκστρατεία του Τσίπρα εδώ πέρα. Πάμε επόμενη γραμμή. Όχι, ποιο σχολείται με τον Τσίπρα. Πλάκα μου κάνει. Έκανε ο Τσίπρα. Άντρε κουμούνι θα με πει σε μένα. Παρακαλώ. Εγώ δεν ανέβαινα στους στήλους της ΔΕΗ. Άντε βρε τώρα οργάνωσες απεργίες, ξέρω, μου έχουν πει. Καλημέρα φίλε. Οργάνωσες απεργίες. Έλα, τι γίνεται, τι κάνετε. Καλά φίλε εσύ. Καλά. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα θα λέγονται χαλαρά γιατί μόλις έγινε φόνος. Πάλι. Θα τα κάνετε χαλαρά γιατί με το κατευθείαν πήδηξε το χρυσό ψαρό έξω από τη γυάλα και αυτοκτόνησε. Για ποιο πράγμα. Κόκκινε, θα σε κατηγορήσω για φόνο εκπροθέσεις με ενδεχόμενο. Όχι, δεν είναι. Όχι, αυτό είναι. Μόλις είπες ότι είχες διαρκείας με VIP, πάτε το χρυσό ψαρό πάνω στη γυάλα. Καλά σε λέει. Πάτε στη γυάλα κατευθείαν. Δεν μου λες. Αυτά λέγονται σιγά σιγά. Τι ομάδα είσαι. Σιγά σιγά. Τι ομάδα είσαι. Εγώ πάω και μάλα λέγονται σιγά σιγά. Άμα σου φέρω 20 τώρα, από μια 20 ετία, τι χάνεις. Βρε, επειδή το αεθεράπη πίσω από το ιερό, καλά σε λέει η μαλακρικουρούη. Άκου, επειδή δεν νιώθεις και δεν, εσύ μπερδεύεις κάποια πράγματα. Αν σου φέρω 20 και πέσουν πάνω σου, θα σας πλακώσουν. 20. Πες μου τώρα πόσα μπουκάλια νάμα άδειασες πίσω από τον αεθεράπη, την κοινωνία, πες μου. Τώρα φαίνεται έχεις πτυχίο. Δεν υπάρχει. Έχεις πτυχίο στη βλακία. Δεν υπάρχει. Πες μου, όχι, σε προκαλώ, πες μου. Δεν γελάει. Γι' αυτό πήρες τηλέφωνο. Μα πήδηξε το χρυσό ξαρόξι από τη γυάλα, ρε. Αυτοκτόνησε. Καλά, με τι άλλο θα μπορούσε να κάνει παρέα. Μόνο ένα χρυσό ψαρό. Ο σκύλο πήρε τη γάτα να πάει να ζευγαρώσει. Μόνο ένα χρυσό ψαρό θα καθόταν να ζευγαρώσει. Ο σκύλο πήρε τη γάτα να πάει να ζευγαρώσει, ρε. Πλάκα με κάνει. Η Λολή είναι έτοιμη να παντρευτεί να βγει. Πλάκα με κάνει. Όλοι κάτω τούμπα τα άκουσε. Με σένα κάτι γίνεται. Όλοι οι αρτάκι τα άκουσε. Και λοιπόν. Γιατί γελάς. Τι να πω, αυτά είναι απίθανα πράγματα. Αυτά είναι απίθανα. Το πιο απίθανο ότι κάθομαι και σ' ακούω. Παρακαλώ. Έλα ρε σταμάτα. Μάλιστα. Έλα φίλε. Ναι. Ναι φίλε εσύ. Γεια σου Γρηγόρη και Κώστα. Καλώς τώρα. Κώστα καλοπροαίρετα, θα ήθελα να σου πω μια κουβέντα. Άκουσα άμα θέλεις ένα λεπτό. Μάλιστα. Το να θέλεις να υποβαθμίσεις, το να διαφωνείς με έναν,
ακροατή ή συνάδελφό σου είναι θεμητό. Το να θες να υποβαθμίσεις και να κλεβάσεις κάποιον είναι το πιο ανέντιμο πράγμα που μπορείς να κάνεις. Τι ανέντιμο έκανα να το διορθώσω τώρα. Λοιπόν, εχθές να σου πω κάτι. Εχθές ο Γρηγόρης έφερε το Δόνι. Ποιον? Το Δόνι. Δεν τον έφερα το εγώ. Ο, πα, πα. Ναι, ναι. Δεν τον έφερα εγώ. Δεν ξέρω ποιος τον έφερε. Πάει περίπτωση ήρθε το παιδί. Ωραία. Γύρισε στην εκπομπή σου ότι έφαγε δύο ώρες και σε έχει χαλάσει στην εκπομπή. Αντί να του κάνεις ερωτήσεις του παιδιού, κάτσε και του λες του, για τον πατέρα του που εξαφανίστηκε και πήγε. Είναι, αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά. Τι να ρωτήσω, πες μου το σχέδιο του. Άκουσε με. Ας εσύ τι θα το ρωτούσες. Άκουσε με. Εσύ είσαι παραγωγός, δεν είμαι εγώ. Ο, μα κάνεις κρίση, πρέπει να έρθει στη θέση. Κάνω κρίση. Ρώτησε τον, ποδοσφαιρικά, φίλε μου, ρώτησε τον. Ναι. Ποδοσφαιρικά είσαι πολύ επανέξυπνος, είσαι και σε παραδέχομαι. Άρα λες, έχω ένσταση που δεν του έκανες ερώτηση ποδοσφαιρική. Παρακάτω. Δεν του κάνεις ερώτηση ποδοσφαιρική. Πολύ ωραία παρατήρηση. Τι τον αναφέρεις στον πατέρα του. Δεύτερο. Δεύτερο, να σου πω κάτι. Μισό λεπτό. Παρένθεση. Πουλούσε το θέμα του πατέρα του, ναι. Γιατί για τη χάρη. Συνέχεια. Κάτσε ακούσουμε. Συνέχεια τα παιχνίδια του Ηρακλή που λυμμένα, του Ηρακλή τα παιχνίδια σημαίνα, του Ηρακλή έτσι, του Ηρακλή έτσι. Ό,τι είπαμε, αυτά δεν είναι αποδεικνύοντα. Όχι, θα βάλεις, ναι. Όχι, όχι ο Μαρινάκης βγάλανε το πανό και να κερδίσει ο Λεβαδιακός. Δεν είναι ωραία πράγματα. Κώστα μου, σε παρακαλώ. Αν δεν θέλεις να κάνεις εκπομπή για τον Ηρακλή, να πεις για τον Ηρακλή, άλλα ξεκουμπήρες. Στο Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Εγώ αν ήμουν ο Μαρινάκης θα το έδινα λέω το παιχνίδι στο Λεβαδιακό, γιατί μου βρίζανε ό,τι έχω και δεν έχω, Ηρακλειδής. Κατάλαβες. Αγόρι μου, μίλα ποδοσφαιρικά, σε παρακαλώ, είσαι σου λέω πανέξυπνο, είσαι πολύ καλό. Δεν θες την ίντρικα, θες την ανάλυση. Τέλειο. Είπε τη γνώμη. Εντάξει, πολύ. Να είσαι καλά, φίλε. Ευχαριστώ πολύ. Μισό λεπτό λίγο. Έχει γίνει από Χαλκιδική προς Θεσσαλονίκη. Με περίμενε. Σύλληψος του κόσμου στην για τους φίλους οδηγούς. Ωραίτο. Στο δρόμο από Χαλκιδική προς Θεσσαλονίκη, στο ύψος του κόσμου. Άντε, πες το εσύ. Στη μεσαία λωρίδα έχει πέσει ένα πακέτο μεγάλο. Από ένα φορτηγό Mediastrom. Προσοχή. Mediastrom. Ναι. Και θέλω στρώμα να πάρω. Πού να μην πέσει μπροστά μου. Ναι. Λοιπόν, έχετε το νου οι φίλοι οδηγοί. Μπορεί τώρα στο ξεκούδουνο να γίνει κανένα ζημιά απίστευτη. Οι φίλοι οδηγοί από Χαλκιδική προς Θεσσαλονίκη. Στη μεσαία λωρίδα έχει ένα πακέτο από ένα φορτηγό. Καλά, και είναι και κλειστός ο δρόμος. Γιατί έχει μια λωρίδα μόνο περνάει. Οπότε ευτυχώς δεν τρέχουν. Όχι, αλλά... στο κόσμο. Ναι, τρεις είναι, κανονικά. Δεν είναι τρεις. Γίνονται δύο και μετά γίνεται μία. Δεν το ξέρω. Κάνουν έργα. Κάνουν έργα. Δεν το παίρνεις καμπάρι. Δεν έτυχε να περάσω αυτές τις μέρες. Δεν έτυχε να περάσω αυτές τις μέρες. Δεν ψουνίζεις από εκεί. Δεν έτυχε να πάω αυτές. Εσύ πας στο κόσμο. Πάνε στο κόσμο. Πάνε στο κόσμο. Πάνε στο κόσμο. Πάνε στο κόσμο. Άκουσε. Τελείωνε. Έλα, φίλε. Γεια σας. Γεια σας. Από Γιάννενα. Γεια σου, παγουρά μου. Να σε ρωτήσω κάτι, φίλε μου, Γρηγόρη. Έλα. Για ποιο λόγο μιλήσω ότι θα είναι σε φιλική ατμόσφαιρα για την αρχή του μάτς. Είπα εγώ ότι θα είναι σε φιλική ατμόσφαιρα. Θα σου πω εγώ, ρε φίλε. Εγώ το είπα. Να τελειώσω. Είπες ότι ο παδί του ΠΑΣ θέλουν να πέσει ο Λεβαδιακός. Ξέρω. Ξέρω ότι δεν γουστάρουν το Λεβαδιακό. Γιατί τον αρχή τον γουστάρουμε, όταν κάνετε με την Ξάνθη Αλαξοκολές, θυμάσαι το 10 μας κηρύτσε 3-1 μέσα στο Καφτατζόγλιο και στην Ξάνθη μετά δώσε το μάτς. Το θυμάσαι αυτό. Ρε φίλε, τι πήρες να μου πεις τώρα. Αυτό που σου λέει. Ότι δεν θα είναι σε φιλικό το κλίμα το μάτς. Εσύ πες ότι θα είναι σε εχθρικό κλίμα. Ναι. Και για ποιο λόγο Μπουκουβάλλας να κάτσει να χάσει δηλαδή. Είπα εγώ ότι θα κάτσει να χάσει. Να χάσει ο Μπουκουβάλλας. Εγώ σου είπα. Παίζει ο Καρανίκας. Ωραία, καλά θα κάνει και θα παίξει ο Καρανίκας. Εσύ άμα ήσουν ο Μπουκουβάλλας, τι θα ήθελες. Ο Μπουκουβάλλας ακόμα μέχρι στιγμή δεν έχει πιάσει τα Γιάννα. Εσύ φίλε μου, τι θέλεις να γίνει, να κερδίσει, να κερδίσει ο ΠΑΣ ή να χάσει ο ΠΑΣ. Τι θέλεις. Εγώ θέλω να κερδίσει ομάδα μου πάντα και ποιος θα πέσει δεν με νοιάζει. Δεν το νοιάζει. Ωραία. Άλλο σε ρωτάω. Από πού άκουσες. Αν ήσουν ο Μπουκουβάλλας, τι θα ήθελες. Δεν ξέρω τώρα στο μυαλό του καθενός τι θέλει και τι δεν θέλει. Θα σου πω εγώ. Εγώ είμαι οπαδός. Εσύ είσαι οπαδός και μην είσαι οπαδός. Είσαι και μονοκόμματος. Λέω εγώ λοιπόν. Ναι. Ότι ο κύριος Μπουκουβάλλας, αν σωθεί ο Ηρακλής, επειδή του χρωστάει λεφτά. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να προηγηθεί με αυτή την πράξη που έκανε και να πάρει πρώτος τα λεφτά ο Μπουκουβάλλας. Ναι. Εάν κερδίσουν τα Γιάννενα. Εσύ τι θες, θα σου λίγο να του το πω την ιστορία. Δεν την ξέρει την ιστορία από τα Γιάννενα. Την ξέρω, την ξέρω. Εάν λοιπόν πέσει ο Ηρακλής. Ναι. Ο Μπουκουβάλλας δεν θα πάρει μία. Και σου λέω εγώ. Εσύ αν ήσουν ο Μπουκουβάλλας, τι θα ήθελες. Μα από τον πάγκο θα κάνει αυτό συνέργεια. Τον πάγκο. Άλλο λέω εγώ. Εσύ αν ήσουν ο Μπουκουβάλλας και δεν έπαιζε. Θα πιάνες τρεις συμπαίκτες να τους πεις ρε εσείς να πάρω τα λεφτά. Δεν νομίζω να γίνει αυτό. Να σου κάνω μια. Να σου κάνω... Γιατί να μην νομίζεις. Γιατί, ναι. Γιατί να μην νομίζεις να γίνει αυτό. Φίλε, είσαι δεν το πιστεύω. Είσαι οπαδός του ΠΑΣ. Είναι οπαδός. Ναι, ναι. Πηγαίνει συνέχεια δηλαδή. Κανονικά μέσα έξω. Ναι. Δηλαδή πήγες όταν έχασε η ομάδα 3-0 από τη Βέρεια και φώναζε στον Πετράκη πάρ τον Μπούλο. Φύγε γιατί δεν παίζεται καλά. Ναι, εγώ δεν βρίζω κανέναν εγώ. Φίλε, όταν χάνει η ομάδα. Δεν αγανακτείς.
Ορίστε. Όταν χάνει δεν αγανακτεί. Στεναχωριέμαι, πικραίνομαι, ναι. Πικραίνεις. Ναι. Και πώς την εκφράζεις αυτή την πικρία σου? Πάμε παρακάτω, τι να γίνω. Πας για ένα. Είναι στο γήπεδο από 15 Ιουνίου. Τα παιδιά είναι κουρασμένα. Μεγάλο ρόστερο δεν υπάρχει. Α, από αυτή την άποψη. Ναι. Ας είναι κουρασμένα και την. Εάν χάσει ο Πας Γιάννηνα, θα το θεωρήσεις ύποπτο. Ορίστε. Αν χάσει, λέμε. Δεν θέλω να πιστεύω ότι θα χάσει. Αν χάσει, ρε παιδί. Αν χάσει, θα δούμε. Πάμε στο γήπεδο Κυριακή. Θα τα πούμε τη Δευτέρα πρώτα. Γιατί για το Βέρεια Πας τι γνώμη έχεις? Ναι, για το Βέρεια Πας που κάνει. Διάφορη ομάδα, διάφορη. Τώρα τι είναι ενδιαφερόμενο. Τώρα γιατί είναι ενδιαφερόμενο. Τώρα είναι εντός έδρας στο μάτς. Ρε φίλε. Υπάρχει τον κόσμο πίεση. Επειδή είναι ο κόσμος λέει εδώ. Είναι συνεχόμενα κακά αποτελέσματα. Α, και θέλει να κάνει. Ωραία, ωραία απάντηση έδωσε ο φίλος. Έχω την αίσθηση ότι ο κόσμος θέλει να κερδίσει ο Ηρακλής. Είναι ακόμα. Κάτι δεν με νοιάζει ποιος είσαι αυτή. Ή κουμπώντες ή εσείς. Όλοι εχθείς είσαι, Πας Γιάννηνα. Ρε φίλε, καλά κάνεις και εδώ. Εγώ πιστεύω ότι οι οπαδοί του Πας. Ναι. Είναι κόντρα σε σένα, δηλαδή είσαι εξαίρεση. Δεν νομίζω. Μπορεί να είμαι λάθος. Μπορεί να είμαι λάθος. Φίλε μου, μπορεί να είμαι λάθος. Ναι. Μπορεί να είμαι λάθος. Λέω μια γνώμη. Ναι. Πάει, πάει. Δεν είπα ότι η γνώμη είναι σωστή. Καλή επιτυχία στον Ηρακλή πάντως. Εγώ θα πω. Τα πούμε τη Δευτέρα. Βεβαίως, ό,τι κουστάει. Το πακέτο που έπεσε, λέει, το μεταφέραν στην άκρη για να ανοίξει η κυκλοφορία. Ευχαριστούμε πολύ. Όποιο το χάσε αυτό το πακέτο, τέλο πάντων, να σπάει να το πάρει από εκεί. Δεν το κλέψανε. Σημασία ότι θα γίνει ατύχημα τώρα. Εντάξει, το πακέτο βρέθηκε. Πάμε. Ναι. Επόμενος φίλος. Καλησπέρα. Καλώς τον. Θα ήθελα, είμαι ο παδός του Παναθηναϊκού. Πολύ. Και θα ήθελα να τοποθετηθώ για το παιχνίδι της Κυριακής. Βεβαίως. Αυτό που θα γίνει. Ναι. Μάλιστα. Θα ήθελα να τοποθετηθώ και μετά θα ήθελα τις γνώμες και των δυο σας. Παρακαλώ. Λοιπόν, εφόσον γνωρίζω, η διοίκηση του ΠΑΟ και η φιλαθλή του λένε ότι θα ήθελαν να τερματίσουν δεύτερη και όσο πιο κοντά στον πρωταθλητή. Σωστό. Σωστό. Ωραία. Εγώ έχω να κάνω μια πρόταση στα αδέρφια μας ΠΑΟΞΕΔΕΣ. Να. Δώσουμε το μάτς της Κυριακής εμείς, να βγει ο ΠΑΟΚ δεύτερος, να μας δώσουν το μάτς του Κυπέλου, να πάμε τελικό και στα play-off, ό,τι γίνει, όποιος είναι καλύτερος θα χαιρετήσει. Πώς το βλέπετε σε αυτό? Εσύ δίνεις δηλαδή ένα κουτί κουκιά και θες να πάρεις 4 τόνους χρυσάφι. Μισό λεπτό. Θα δώσω τον ΠΑΟΚ το παιχνίδι του πρωταθλήματος και θα βγει δεύτερος ο ΠΑΟΚ. Και τι έγινε, άμα βγει τρίτος, τι τον νοιάζει τον ΠΑΟΚ? Θα μου δώσει το παιχνίδι των ημιτελικών, θα πάω τελικό εγώ. Γιατί να μην σου δώσει ο ΠΑΟΚ το παιχνίδι να βγει δεύτερος? Ωραία, άμα αλλάξει το έργο να αλλάξει και σου δώσει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα και σου δώσει το κύπελο. Ναι, για εγώ δεν έχω διάθεση να βγω δεύτερος. Και τέταρτο θα βγω και τρίτος δεν με ενδιαφέρει. Σου λέει ο ΠΑΟΚ, ξέρετε, θέλω εγώ το κύπελο. Τι κάνει? Δεν βλέπετε μια πρόταση ότι προσεγγίζει τις απαιτήσεις των φιλάδων του ΠΑΟΚ? Λογικό αυτό που λες και σου αντιστρέφω το ερώτημα. Τι δουλειά κάνει? Το δίνει εσύ το παιχνίδι του κυπέλου? Τι δουλειά κάνεις, είσαι πολιτής, ασχολείσαι με πωλήσεις? Ναι, κάπως κάτι τέτοιο. Πώς το κατάλαβες όμως? Απατεώνας είσαι και αυτό. Ναι, γιατί εσύ τώρα μας δίνεις, μας πουλάς καθρεφτάκι και θέλεις χρυσάφι. Καλά σε λέει, τι έγινε. Δηλαδή συγκρίνεται, ρε φίλε, συγγνώμη. Τώρα μιλάμε σοβαρά. Συγκρίνεται η αξία ενός τίτλου με την δεύτερη θέση? Εντάξει, δεν είπαμε εμείς ότι θα πάρουμε το κύπλο σαν και καλά. Βρε ψυχή μου, σε ρωτάω, συγκρίνεται? Ψυχή μου. Εντάξει, τώρα τι να σου πω, Γρηγόρη. Μα υπεκθέ, δηλαδή το πήγες πολύ ωραία. Αν είχα εταιρεία, αλλά είναι πονηρό. Αν είχα εταιρεία και ήθελα πολιτεία, εσένα θα έπαιρνα χωρίς βιογραφικό. Χωρίς βιογραφικό. Χωρίς βιογραφικό. Έχουμε καλές σχέσεις παραδοσιακά. Δηλαδή θα μπορούσα... Χρόνια τώρα. Χρόνια τώρα. Ο Αλαφούζος με το Σαββίδι έχουν καλές σχέσεις. Οι φίλες λέει εντάξει, δεν έχουν τέτοια έκθαρα όπως τον Ολυμπιακό. Χρόνια. Θα μπορούσε να μπουν υποδιαπραγμάτευση όλα τα παιχνίδια των δύο ομάδων. Ευχαριστώ, αδερφέ Παναθηναϊκέ, τα σπάσανε, να ξέρει. Να ξέρεις. Δεν έχουν καλές σχέσεις πλέον Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. Ειδικά Αλαφούζον με Σαββίδη. Να είσαι καλά. Τι να πω, έγινε παιδί ενδιαφέρον τώρα, να είστε καλά. Τώρα που ο Σαββίδης θα γίνει και τηλεοπτικός και καναλάρχης δηλαδή. Ένα άτομο θέλω να δω αν θα το πάρει στην τηλεόραση. Ποιο? Δεν λέω. Καλημέρα. Όχι, πες ειλικρινά. Δεν λέω. Πες, έλα, πες. Είναι, τώρα... είναι φίλος μου. Δεν λέω. Καλημέρα. Δεν έχεις σχέση με εμένα. Όχι. Καλημέρα. Ναι. Και εσύ είσαι φίλος μου, αλλά δεν λέω για σένα, για άλλο λέω. Okay, που τον κάνει πολύ αβάντα. Πάσο. Ναι. Άμα δεν τον πάρει, θα φάει μεγάλο δούλεμα από μένα. Κατάλαβες τώρα. Καλημέρα. Ράδιο Κόσμος. Ράδιο, ναι. Ναι. Το μακέτο θα έρθετε να το πάρετε, ρε παιδιά. Το μακέτο. Το μακέτο. Πακέτο. Που έπεσε το δρόμο εδώ εκεί. Συγγνώμη. Εμείς ονειρευόμαστε μπακέτες τώρα, όχι πακέτο. Ναι. Καλά, ρε. Τι τον έκανε στο μικρό, ρε. Τι τον έκανα. Αναστόπουλε. Εγώ τι, ποιο τι. Το Δόνι. Τι τον είπα. Μέχρι προχθές έλεγες ο καλύτερος προπονητής είναι ο Δόνις που πέρασε από τον ΠΑΟΚ. Και το λέω. Τι. Ας το παιδάκι έβγαλε ένα γκολ εκεί να χαρεί. Γιατί ρε, τι τον είπα το. Τέλος πάντων. Ας το ξέχασα το. Ε, τους άτιμους. Φάουτ ήταν αυτό. Άντε. Φάουτ.
Μόλις ανακοινώθηκε η απόλυση του Χριστόπουλου από το Λεβαδιακό. Έχει 5 ώρες που ανακοινώθηκε. Λέγε. Δεν μου λέτε. Ναι. Τι θα γίνει με την Πτολεμαίο, θα μας δώσετε ραδιόφωνο. Ποια Πτολεμαίο. Στον επόμενο. Τι Πτολεμαίο. Στον επόμενο. Τι Πτολεμαίο. Ούτσανα, κάτι καινούργιο. Τρεις μέρες λες το ίδιο πράγμα. Πάμε. Επόμενος κύριος. Παρακαλώ. Μάλιστα. Έλα, Καζανοκέφαλε. Εσένα λέει. Μάλλον εσένα λέει. Ακούς. Εσένα λέει. Εσένα λέει Καζανοκέφαλο. Ε? Ποιον λες Καζανοκέφαλο. Εσένα ρε. Κουρκό. Α, εμένα λες. Ζωή είμαι. Τι είσαι. Από Μελβούρνη. Ναι. Κούρκο μου, τι κάνεις. Καλά, αγάπη μου, ηλικιά, τι κάνεις, κούκλε μου, καλέ μου άνθρωπο. Α, είσαι κούκλε μου. Πω, τον τρώει ολόκληρο τον κουραμπιέ, ναι. Για πες αγόρι μου από Μελβούρνη. Έλα, πες μου, τι λέει. Άκου τώρα, άκου. Κάτσε να μάθουμε, ναι. Κάποιος στην προηγούμενη εκπομπή βγήκε και έβρισε άσχημα να πούμε τον παππού από εδώ της Μελβούρνης. Ο άνθρωπος που έκανε τη σημαία του ΠΑΟΚ εδώ. Ποιο παππού έβρισε, ρε. Σε εμάς εδώ. Εδώ, ναι, στην προηγούμενη εκπομπή, ο ξεδικιάς. Ποια προηγούμενη εκπομπή, περίμενε. Παρακαλώ μου, γιατί πριν είναι δημοσιογραφική εγώ, είναι ο Μπούζος. Στον Μπούζο βγήκε δηλαδή. Πριν είναι ο Πάγκος, δεν βγάζουν γραμμές. Κάτσε να πει ο άνθρωπος. Δεν ξέρω τώρα, εγώ δεν σε ενημερώθηκα. Στην εκπομπή του Ραγκάτσι το πρωί. Άλλο ενημερώθηκε. Θα μας πεις τι άκουσες εσύ. Εγώ ενημερώθηκα και τώρα λέω κάτι ήθελα να πει και το είπε όπως το είπε ο άνθρωπος. Τι έγινε αυτός ο παππούς με τη Μελβούρνη. Ενημέρωσε μας, τι είναι αυτός ο παππούς. Αυτός είναι η ιστορία του ΠΑΟΚ. Ο παππούς. Εδώ. Ναι. Ο παππούς. Τι έκανε και είναι. Κάτσε να μάθουμε τι έκανε και είναι η ιστορία. Τι έχει κάνει. Τα πάντα έχει κάνει. Τι έχει κάνει. Τα παοξάκια εδώ πέρα. Τα πάντα. Παοξάκια. Παοξάκια. Δηλαδή τι παοξάκια. Τι θες να κάνει άλλο. Ξέρω εγώ, λες... Έκανε παοξάκια. Έκανε τους συνδέσμους. Ξεκίνησε να πούμε μια ιστορία εδώ. Τι θες να έκανε. Έκανε το σύνδεσμο. Αντί να πάει στο καφενείο έκανε σύνδεσμο. Πολύ καλά έκανε. Μπράβο. Γιατί τώρα εσύ, δηλαδή, πώς μιλάς έτσι επιθετικά. Έτσι όπως έκανε, δηλαδή, πρέπει να το βάλουμε τον Κούδα πιο κάτω από αυτόν και τον Σαράβη και τον Τερζανίδη. Εγώ θέλω να σου πω κάτι άλλο. Δεν μπορούμε να βγαίνουμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι σε αυτή την ηλικία και έχει μια ιστορία και έχει κάνει ένα αγώνα και να ακούει κάθε μέρα τον ΠΑΟ και τους εκπομπές του ΠΑΟ. Μάλιστα. Και να βγαίνουν κάποιοι άλλοι, ό,τι και αν έχει πει, δηλαδή να πούμε κάποια λόγια για αυτόν εκείνη την ώρα. Άξε, να δεις. Τα κάποια λόγια και κάτι είπε, δεν θέλω να μου πει. Ξέρω να μου πει συγκεκριμένα τι είπε. Δεν ξέρω συγκεκριμένα, δεν άκουσα. Όταν μάθεις θα μας πάρεις. Όταν μάθεις θα μας πάρεις και θα μας. Γιατί τώρα μιλάμε γενικά για κάτι το οποίο δεν ξέρουμε αν έχει γίνει. Δεν ξέρουμε τι έγινε, ναι. Τέλος πάντων, εγώ βγαίνω στον αέρα, Κωστή, και ξέρεις ποιος είμαι και ξέρεις τι λέω. Και το καταλαβαίνεις. Ο Πολυζώης είναι, ρε. Δεν τον πήρες καμπάρι. Δεν το καταλαβαίνεις. Σε μένα δεν μιλάει, άστον. Στον Πολυζώη. Ρε, άστον, ρε. Σε μένα δεν μιλάει. Γιατί δεν μιλάς στον κόκκινο, πες μου, ρε Πολυζώη. Εμένα έδωσες γροθιά. Τον κόκκινο γιατί δεν το μιλάς, ναι. Εσένα έδωσα γροθιά, γι' αυτό μιλάω σε εσένα. Τον κόκκινο το φιλάω, άστον. Τη φιλάς ακόμα. Μου τη φιλάς. Α, έτσι. Α, έτσι. Καλά. Τι κάνεις. Πόσο καιρό στην Αυστραλία, ρε θηρίο. Μας ξέχασε. Πέντε χρόνια. Πέντε χρόνια. Το θηρίο. Γι' αυτό πήρα αέρα ο Ραπτόπουλος. Κατάλαβες. Έτσι. Δεν τον πήρες χαμπάρι. Δεν το κατάλαβα. Πολυζώη, ειλικρινά χαμπάρι δεν πήρα. Δεν ξέρω τι έγινε, Πολυζώη. Μάθηκε, πες μας. Δεν ξέρουμε. Αλλά χωρίς πλάκα τώρα. Τώρα είναι ο Κλαδάς. Ακούει ο Κλαδάς εδώ. Τον πω τίποτα. Ακούς, σκυλέ. Σκύλε, άμα έρθεις το σκύλο το μαύρο, και σκάσεις μύτη από το άμα σκάσεις μύτη από το προπό του Ανισόρροπου θα πάρεις τηλέφωνο. Θα πάρεις τηλέφωνο. Ναι, ρε, να ναι, του ναι. Την κάτσεις και αυτού. Απλώς να μεταφέρετε και στους υπόλοιπους όταν βγαίνει ο παππούς να υπάρχει σεβασμός. Γιατί ο παππούς. Μα δεν ξέρουμε κάνει, τι έγινε καταρχήν. Ναι, ναι, δεν ξέρουμε. Μας πρέπει να προετοίμαστε. Να είσαι καλά. Εντάξει, γι' αυτό να είστε πάντα προετοίμαστε από μένα, ξέρετε. Να είσαι καλά, ρε. Δεν το σκύλο το πολύ ζώο. Λοιπόν. Το κλαδά, λέει. Κάτσε παύρο το κλαδά τώρα. Αφού είπατε σταματούσε του Δημήτρη το πρακτορείο, πες αυτό το σκύλο να μαζευτεί, μην το δώσω μια μπουνιά πάλι. Τι πάλι, τι ξέρει αυτός. Τι έγινε. Έλα, φίλε. Κώστη. Έλα, φίλε. Όχι και φίλε. Α. Λοιπόν, παρόλο που είσαι μια φαλακρή σαύρα, εγώ σε γουστάρω τρομαρά. Τι γίνεται σε αυτόν τον κόσμο να πάμε σε διάλειμμα. Η ώρα είναι 3:30. Εάν ακόμη καπνίζεις, άκουσε με προσοχή το μήνυμα που ακολουθεί. Ναι, ναι. Έχουμε ακούσει για πολλές πίπες. Μία όμως εμπιστευόμαστε. Herb.
Για όσους κακώς καπνίζουν ακόμη, πίπες Χέρμ συλλέγουν τις επικίνδυνες ουσίες του τσιγάρου χωρίς να αλλοιώνουν τη γεύση του. Τώρα για στριφτά και σλιμ στα φαρμακεία από τη Βικάν. Οχ, πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με καπασίρμα, έτσι. Εσύ φέτος το Πάσχα ακόμη ψάχνεις για τις πιο χαμηλές τιμές. Γρήγορα στο One. Γιατί μόνο στο One Salonica θα βρεις τα καλύτερα brands με πασχαλινές τιμές έως μείον 70%. Την Κυριακή ανοιχτά. Ναι. Μπαμπά. Έλα, γόρι μου. Ρε μπαμπά. Γιατί το σήκωσες. Δύο κλήσεις ήθελα να κάνω μόνο. Να καταλάβετε ότι τελείωσα την προπόνηση και να έρθετε να με πάρετε. Αμάν πια. Τώρα με έκανες να χαλάσω μονάδες. Έλεος. Καιρός να αλλάξουν οι παλιές συνήθειες στην επικοινωνία της οικογένειας. Τώρα, ο νούμερο ένα μπαμπάς προσθέτει στο Cosmote One το καρτοκινητό του παιδιού του για να έχει κάθε μήνα εντελώς δωρεάν 1000 λεπτά ομιλίας προς το σταθερό και τα κινητά της οικογένειας, ακόμα και όταν δεν έχει μονάδες. Για σένα, που θέλεις να είσαι ήσυχος ότι τα παιδιά σου μπορούν πάντα να σε καλούν. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / One. Cosmote. Ο κόσμος μας, εσύ. Αν σου έλεγαν ότι κέρδισες μόνο επειδή το αυτοκίνητό σου είναι Fiat, θα το πίστευες. Πίστεψέ το στη σελίδα μας στο Facebook. Fiat Κουμαντζιάς. Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές. Και εσύ τι είπες? Τι happy days ή τίποτα? Κάποι ρυθμός, κάποι παλμός, παντού χαμός και πανικός. Η κατασκήνωση αυτή σου ομορφαίνει τη ζωή. Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr. Τι τρώμε, Κωστάκι? Λουκανικάκια. Τζουμαγιά, φίλε μου. Τζουμαγιά. Μύθος, Κώστα. Τα λουκάνικα τζουμαγιά δεν υπάρχουν. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν υπάρχουν. Δεν κατάλαβες. Δεν υπάρχουν. Όλοι κάνουν ψηλά λουκάνικα και τα πουλάνε για τζουμαγιά. Ναι, και φάει ένα. Τι λες τώρα, αυτά τα λουκάνικα δεν υπάρχουν! Γνήσια λουκάνικα τζουμαγιάς Παναγιωτάκη. Από 100% φρέσκα, ντόπια υλικά. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Γεωργίου 12. Γνήσια λουκάνικα τζουμαγιάς Παναγιωτάκη. Νοπά, διαλεχτά και με άρωμα παράδοσης. Νίκο, τι μπαταρία φορά στο αμάξι? Α, καλώς ήρθες στο κλαμπ! Ποιο κλαμπ? Στάνταρ κλαμπ, φιλαράκι μου. Γιατί στάνταρ φοράω στο αυτοκίνητο, στάνταρ και στο μηχανάκι. Στάνταρ και στο UPS, αλλά και παντού στάνταρ θα φοράω. Γιατί? Γιατί στάνταρ φοράμε όλοι! Εκτός από εσένα! Ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Άντρες, γυναίκες, παπάδες, καστανάδες, καφετζίδες, ταξιτζίδες, μηχανόβοι, αγρότες, κυνηγοί, αλλοδαποί, καλικέριδες γιατροί. Αλλά και η Μαρία που δεν ξέρει τι είναι μπαταρία. Και αυτή στάνταρ φοράει! Στάνταρ. Τρία καταστήματα στην πόλη και ένα τηλέφωνο. 2310 523 014. Θες μπαταρία? Πα στάνταρ. Είναι Oval. Έχει διάφορα σχέδια και μπορεί να σου κερδίσει ένα κυβότιο μπύρες Kaiser για το Πάσχα. Τι είναι? Το πασχαλινό σου αυγό. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό των καταστημάτων Forall και ίσως να είσαι εσύ ένας από τους 30 τυχερούς που θα κερδίσουν από ένα κυβότιο μπύρες Kaiser για το Πάσχα. Μπες τώρα στην επίσημη σελίδα των Forall Stores στο Facebook και δες πώς μπορείς να συμμετέχεις. Καταστήματα Forall. Και φέτος το Πάσχα θα έχεις Beer Forall. Μαζί με το Mediterranean Cosmos γιορτάζουμε το Πάσχα με την πιο ανοιξιάτικη διάθεση. Έως 22 Απριλίου, το αγαπημένο μας εμπορικό κέντρο δημιουργεί την πιο εορταστική ατμόσφαιρα με πολλές εκδηλώσεις για όλη την οικογένεια που δεν πρέπει να χάσετε. Mediterranean Cosmos. Το κέντρο του κόσμου σου. Πολύ χαρούμενο σε βλέπω σήμερα. Τι παίζει? Παίζουν μετρητά. Ποια μετρητά? Πολλά πολλά μετρητά. Στις καθημερινές κληρώσεις του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλο τον Απρίλιο πάρε και σήμερος στις κληρώσεις του Regency Casino Θεσσαλονίκη που χαρίζουν πολλά πολλά μετρητά κάθε μέρα. Είσοδος δωρεάν κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 10.000 ευρώ μετρητά.
Και την Κυριακή, Super Sunday με 4.500 ευρώ συνολικά μετρητά κάθε ώρα από τις 3 το μεσημέρι. Λαχνή συμμετοχή με την είσοδό σου στο καζίνο. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Στηρίζουμε Ελλάδα. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Και πού θα πάτε φέτος το καλοκαίρι? Παραλία φυσικά. Διακοπές ή νησί? Ναι, διακοπές σε Φρέτζιο. Με νέο κατάστημα στην παραλία Θεσσαλονίκης θα κάνω κάθε μέρα βουτιά σε άλλη γεύση. Κουντελίνα, νόνα μπέλα, βραζιλιάνο, στρασιατέλα, σι σινιόρ, μερσί μποκού. Αναστατώθηκα τώρα. Φέτος κάνουμε διακοπές σε Φρέτζιο. Φρέτζιο, παγωτά και καλομαθημένο. Το Ford μου το προσέχω σαν τα μάτια μου. Γι' αυτό μόνο Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Τους ξέρω και με ξέρουν. Προσέχουν το Ford μου, προσέχουν και μένα. Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Εκεί κάθε πελάτης είναι απλά μοναδικός. Συνεχής εκπαίδευση για εγγυημένη ποιότητα σε κάθε εργασία και οι καλύτερες τιμές. Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford στη Χρυσαυγή Λαγκαδά. Μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και πλήρης τεχνικός έλεγχος, εντελώς δωρεάν. Κλείσε το ραντεβού σου τώρα. Οι μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις είναι εδώ. Με ταχύτατη εξυπηρέτηση. Τις περισσότερες μεθόδους συναλλαγών. Άμεσες αναλήψεις και πρόσβαση από τάμπλετ και κινητό όπου και αν βρίσκεσαι. Αυτή την ποδοσφαιρική σεζόν θα τη ζήσεις όπως πραγματικά της αξίζει. Stoiximan.gr. Το παιχνίδι άλλαξε. Συμμετοχή άνω των 21. Παίξε υπεύθυνα. Και θεά. 210-9237-777. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Η συχνή συμμετοχή σε παίγνια μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παντρεύεστε? Βάλτε την αναγγελία του γάμου σας μόνο με 14 ευρώ στη Μέτροσπορ. Παραλαβή κάθε μέρα Δευτέρα έως Κυριακή. 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Γραφείο υποδοχής Κωστή Παλαμά 6 Γάμα στα Κωνσταντινουπολίτικα και ηλεκτρονικά στο παμπλής.com. Τηλέφωνο αγγελιών 2310. 900-360. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου έχει φωνή. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο 95,5 των FM και εσείς είστε στις τηλεφωνικές γραμμές και εσείς σε λίγο θα παραλάβεις τα εισιτήρια σου. Ε, κόκκινα, αφού δεν έχεις ψυχή να πληρώσεις. Τι εισιτήρια? Τα πήρα. Τι πήρε? Τα πήρα τα εισιτήρια. Τα πλήρωσες? Τα πλήρωσα. Πώς τα πλήρωσες? Με e-banking. Τι είναι αυτό? Μάθε τι είναι. Τι banking? E-banking. Τι είναι το e-banking? Μέσω διαδικτύου. Εσύ? Ναι, τον πρόεδρο, το λέω, στείλει μου 4 εισιτήρια και τα στέλνει. Τα πλήρωσες? Ναι. Άρα σου οφείλω 5 ευρώ. Δεν θέλω. Στα χαρίζω. Στα χαρίζω και εσένα και την παρέα σου. Και εσένα και την παρέα σου. Να πάτε να δείτε το ματζάμπα. Με τον Καμόρα θα πάω, ξέρω. Πάνε με τον Καμόρα. Μας κερνάς τα εισιτήρια. Κερασμένα. Ευχαριστούμε πολύ, ρε φίλε. Τι απλοχέρεις, τι. Πάμε στο κόμμα. Τι κύριος, τι άλλο. Πάμε στο κόμμα. Πάμε στον Μπάρι. Πάμε. Έλα, καλησπέρα, φίλε, ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς. Γεια σας. Κωστά, αυτά που συμβαίνουν σήμερα στην Ελλάδα, η Πανκς Ρουμάνα, αυτό το δυνατό συγκρότημα, τα είχαν πει πριν πολλά χρόνια, αν ξέρεις. Ποια είναι η Πανκς Ρουμάνα? Δεν είναι Ρουμάνα, ρε. Κάτσε να ακούσω. Ρουμάνα. Ποια είναι η Πανκς Ρουμάνα? Πανκς Ρουμάνα είναι αναρχικό συγκρότημα, ναι, που έχει πει πάρα πολλά. Τι αυτά είπε? Που βιώνουμε σήμερα, ναι, τα έχουν πει με τα τραγούδια τους πριν πολύ καιρό. Ποιοι βιώνουν? Αυτοί εδώ βιώνουν, αυτοί και εμείς, έτσι. Ωραία. Δηλαδή, είναι δηλαδή, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο προοδευτικοί, πιο μπροστά από εμάς. Όχι, είναι αναρχοπάνκια, είναι δυνατό συγκρότημα. Αναρχοπάνκια είναι. Ναι. Οι μπαμπάδες τους τι δουλειά κάνουν? Κάτσε να μάθω, ρε φίλε. Δεν. Τι δουλειά κάνουν οι μπαμπάδες τους και οι μαμάδες τους? Είναι από εύφορες οικογένειες? Όχι, δεν το ξέρω. Άμα είναι από εύφορες οικογένειες, θα πρέπει να σκοτώσουν πρώτα τους γονείς τους. Τους σκοτώσανε? Τις πλάκες αναρχικοί είναι, φίλε. Φίλε, να σε ρωτήσω. Ο πρώτος αναρχικός. Διαβάζεις καθόλου? Σταμάτα λίγο. Ο πρώτος αναρχικός με πλούσιο μπαμπά πρέπει να σκοτώσει τον μπαμπά του. Αλλιώς δεν είναι αναρχικός. Τη πλάκα είναι αυτή η αναρχική, η οποία έχουν πλούσιους γονείς. Αναρχικός θα βγεις μέσα από τα λαϊκά στρώματα με φτωχό μπαμπά και φτωχή μάνα. Παρακαλώ. Αναρχικός με πλούσιο μπαμπά, γιατρό, δικηγόρο, δικαστή, τον τρως. Και μετά κάνεις τον αναρχικό. Δεν λέγονται αυτά. Άντε, μπράβο. Παρακαλώ. Πάμε επόμενη γραμμή. Αναρχικός. Αναρχικός. Ναι. Εγώ θα κρίνω ποιος είναι αναρχικός. Καλημέρα. Ναι. Ναι. Τι γίνεται, καλά? Καλώς τώρα. Καταρχάς, Απόλλων είμαι. Εννοώ να το σκοτώσει συναισθηματικά. Αλλά και μεταφορικά δεν με χάλαγε. Λέγε. Ναι. Έλα, μ' ακούς? Ναι. Και στην πραγματικότητα, ναι, δεν με χάλαγε αυτό. Ναι.
Είμαι Απόλλων και Κεραυνός Κολχικού. Είσαι Απόλλων Καλαμαριάς και Κεραυνός Κολχικού. Με πόσα, ναι, ναι. Με πόσα θα είσαι ικανοποιημένος την Κυριακή? Με ένα μηδέν. Με μισό μηδέν. Με ισοπαλία είσαι ευχαριστημένος? Εγώ την Κυριακή περιμένω δύο διπλά. Περιμένω, περιμένω έναν άσο και ένα διπλό. Να κερδίσει ένα άσο, και ένα 3-0 περιμένω τον Απόλλων να κερδίσει. Ναι. Και ένα 0-2 τον Κεραυνό Κολχικού με στο Ρεόκαστρο για να τελειώσουμε. Δηλαδή, συγγνώμη, ερώτηση. Μάλιστα. Άμα πέσει ένας παίκτης ο Πόποβιτς 3 μέτρα έξω από την περιοχή και δώσει πέναλτι, θα σε χαλάσει? Τι να κάνει ένας παίκτης? Είναι 3 μέτρα έξω από την περιοχή, πέφτει και δείχνει τη άσπρη βούλα στο 90. Σε χαλάει? Οπαδικά δεν με χαλάει, αλλά σαν φιλάθλο με χαλάει. Σε χαλάει ή δεν σε χαλάει, αποφάσισε. Το είπα. Οπαδικά δεν με χαλάει. Αλλά σαν με αυτά με που σε έχει κάνει η δράμα, τον πόλεμο, την αφαίρεση βαθμών και όλα αυτά. Δεν θες να δώσει ένα μαϊμού πέναλτι χειρότερο από ουρακοτάγκο, λέγε. Εγώ θέλω να κερδίσουμε δίκαια. Αυτό δεν ενδιαφέρει, για να μην έχουν να λένε ιστορίες για γρίους. Τι σε νοιάζει ρε άμα κερδίσεις δίκαια ή άδικα? Το θέμα είναι να κερδίσεις. Ναι, να κερδίσουμε, εντάξει, αλλά το δίκαιο με ενδιαφέρει πάνω απ' όλα. Μάλιστα. Και θέλω να πω γιατί ήθελα να έχω τους τραμινούς στο γήπεδο. Ωραίος είσαι. Να είσαι καλά. Καλά, δεν πειράζει. Εκεί στο Κολχικό, όποιος έρχεται τον μπλακώνεται, ούτως ή άλλως δεν θέλετε εσείς να έχει άλλο. Εκεί εντάξει, είμαστε άλλη κατάσταση. Ναι. Γεια σου φίλε. Έγινε, τα λέω. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλώς τον. Θα ήθελα ένα σχόλιο για τον ελληνικό στρατό. Για ποιον? Για τον ελληνικό στρατό και τα στελέχη του από προσωπική εμπειρία. Και τον δύο όμως, έτσι από ένα σχόλιο. Ρε φίλε, την εποχή που πήγαμε εμείς από τότε μέχρι σήμερα περάσαν 30 χρόνια. Σήμερα πώς να εκφέρουμε άποψη? Δεν μπορείτε να κάνετε δηλαδή από ένα σχόλιο. Σου πω εγώ ρε φίλε. Πέστε τα αυτόβληση που δεν φοβάσαι. Εγώ από τη στιγμή που είδα τον Κουρμπανά να βρίζει ολόκληρο συνταγματάρχη και του λέει ρε κοντιά σου δώσε ένα μπάτσο μπροστά σε 1000 άτομα και δεν τον μπουζουριάσανε στο πειθαρχείο να τον αλυσοδέσουν επειδή το είχε μέσω τον Βαρδινογιάννη. Έχω δει συνταγματάρχη να του λέει φαντάρος θα σε στείλω σε σουφλίρε κουφάλα, έχω τον Τζουμάκα να πούμε μέσα. Και όταν είδα να περνάνε τα ναρκωτικά από τον Εύρο προς την Ελλάδα και κάνανε την κότα ηλοχαγή, έπαψα να του σέβομαι. Δεν πιστεύω, ας πούμε, επειδή έχουμε και πολύ όμως, πολύ δυνατά παιδιά και πολύ εκπαιδευμένα παιδιά και στην αστυνομία και στο στρατό και δεν τους αφήνουν να κάνουν αυτά που μπορούν, δεν σέβομαι. Παρακάτω. Τι θες να σου πω? Αυτό. Και γι' αυτό το λόγο έκανα και την κότα στο στρατό. Για ποιο λόγο η ερώτηση προς τι, έτσι? Η ερώτηση για γιατί, να καταλάβω. Θα άμα πας φαντάρος. Το κλείσε. Θέλει να πάει φαντάρος. Όχι, πιθανόν να θέλει να πάει μόνιμος. Τι να πάει? Μόνιμος να πας, άμα είναι να βγάλεις μια. Φίλε, δεν ξέρουμε τι γι' αυτό σου λέει. Μόνιμος θα πήγαινα εγώ να γίνω. Ρωτάει βάση εμπειρίας. Μόνιμος, η ωραία. Εμπειρία πριν από 30 χρόνια με σήμερα δεν είναι το ίδιο. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει στρατός όταν δεν υπάρχει εξουσία αυτού. Στρατός υπήρχε μόνο στην Ελλάδα επί Χούντας. Παρακαλώ. Πάμε επόμενη γραμμή. Δεν υιοθετώ. Μην υιοθετείς. Δεν ενστερνίζω. Στρατός που εξαρτάται από υπουργό. Δεν ο στρατός με οποιαδήποτε κυβέρνηση οφείλει να πειθαρχεί και να σέβεται. Τελειώσαμε. Παρακαλώ. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Έλα, καλησπέρα. Καλώς τον. Από το δημότικο πάω, ξέρεις. Σε έφτιαξα, έτσι. Ωραίος. Λοιπόν, πήρα να πω μια πολύ καλή καλησπέρα. Και να πω στο φίλο μου τον Κόκκινο. Ό,τι αγαπάς να πεις. Ό,τι αγαπάς να πεις. Ναι. Για το φίλο σου δίπλα, δεν το μεγάλο ντρικά δώρο και τη μεγάλη. Αυτή την Γκάμπια. Την Γκάμπια, ναι. Ναι, αυτή την Τάνα, αλλά με την καλή έννοια. Τάνα, Ιντερνασιονάλ είναι αυτή, όχι Ιντερνασιονάλ. Κάτσε να ακούσουμε. Είναι μεγάλη μούμια. Μούμια. Και εσύ θα καταλάβεις, ναι. Λοιπόν, συγχωρήσουμε πάντα σε ενδιαναστάσει για τις μέρες που έρχονται. Η μόνη του διαφορά των ηττήτων εξωγήινων, ξέρεις ποια είναι? Ότι δεν πρασινίζει το δάχτυλο, το σηκώνει. Τι μέρες έρχονται, ρε φίλε. Τι μέρες έρχονται. Είπε κάτι το οποίο είναι πολύ. Ξανά δεν κατάλαβα τι είπες. Θεολογικό, δεν το πιάνει. Αθεολογικά είναι αυτά. Αμοιβαία. Ναι. Εντάξει, το αυτό και για εσένα. Να σε θεωρητικά καλά. Μιλάτε για όλο τον κόσμο. Έτσι. Λοιπόν. Ναι. Καλησπέρα μου. Πήρε να δώσει ευχές. Ευχές. Δεν κατάλαβα τι είπα. Εντάξει, εγώ λέω ό,τι αγαπάει ο καθένας. Να σε καλά. Δεν κατάλαβα. Φίλε, πραγματικά δεν κατάλαβα τι είπες. Πού να καταλάβω. Κάτι γαλλικά, κάτι εβραϊκά, τι ήταν, κάτι μασονικά είπες. Όχι, αραμαϊκά. Δεν κατάλαβα τι είπες. Δεν τα κατάλαβα. Εμπρός τον επόμενο. Καλώς τον. Καλημέρα, ναι. Γεια σας. Καλώς τον.
Μπορώ να μιλήσω μαζί σου λίγο, Κωστή? Θα μιλήσει, φίλε. Καταρχάς θα σε προσφωνήσω, βρε καραφρό στραγάλι. Στραγάλι, είναι δυνατό. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, έτσι όπως σε λέγαμε παλιά. Πες, πες. Αυτό είναι παλιά προσφωνή. Βρε, πες να μάθουμε. Λέγε. Τι έπαθε σήμερα, τελείριος έχει πιάσει. Τι είναι αυτά που λες? Τι τελείριο? Για κάποια επαγγέλματα και για τους αναρχικούς και να τους σκοτώσουν. Αυτά είναι ιδεολογικά. Υπάρχουν αναρχικοί που είναι δικηγόροι. Λες, θα σκοτώσεις. Στάσου ρε φίλε, μισό λεπτό. Κάτσε ρε φίλε τώρα, μισό λεπτό. Θα σου πω εγώ ρε φίλε, μισό λεπτό. Δεν σε βλέπω φορμαρισμένο. Μια... Κάτσε, άμα θες να ιντριγκάρεις. Τι να ιντριγκάρω ρε φίλε. Διαφορετικά... Θα είμαι εγώ αναρχικός. Κάτσε ρε φίλε. Ναι. Αναρχικός. Ναι. Ο παπάς μου θα έχει Mercedes. Ναι. Θα είναι μεγαλογιατρός. Ιδεολογικό είναι αυτό. Ναι, γιατί δεν καίει τη Mercedes του πατέρα του? Εγώ δεν είπα ότι πρέπει κάτι να κάνει. Θα κάψει πρώτα, άκουρε, άκου το παραμύθι. Θα κάψει πρώτα τη Mercedes του πατέρα του, θα κάψει το σπίτι του και τη... Να μην κάψει τίποτα, δηλαδή αυτό που λες. Και άμα γίνει, και αύριο μεθαύριο έρθουν και σε τσιμπήσουν σαν ηθικό αυτούργο πάνω σε αυτά που λες. Άσε ρε φίλε, καληνύχτα, άσε, ας με πιάσουν. Θα με βγάλει ο, πώς το λένε, ο Παρασκευόπουλος έξω. Θα πω τον Κούγια να με βγάλουν έξω. Το Κούγια? Ναι. Ναι. Θα βγάλω. Έχω εγώ υπουργό που είπε έξω οι απατεώνες και οι κλέφτες από τη φυλακή. Και οι δολοφόνοι. Καλημέρα. Θα βάλουν εμένα, ας με βάλουν. Θα με τάζουν τζάμπα κανένα τετράμινο. Ο Ανδρώνης θα πληρώνει. Μια χαρά θα είμαι. Τι να με κάνουν. 49 χρονών να με κάνουν τίποτα στη φυλακή. Δύσκολο με βλέπω. Για δες κόκκινε. Μπουρί. Καλημέρα. Θα σε γυαλίσουν έτσι και άτριχο, άτριχο. Ναι. Θα πούν καλό. Σπάσαν οι αναρχικοί. Κάναν οι αναρχικοί, αγώνα αναρχικοί. Και οι γονείς τους έχουν βίλες να πούμε περισσότεροι. Σταμάτα. Μεγαλογιατροί, μεγαλοεισαγγελείς. Να γινώσουν και εσύ αναρχικός. Κορόιδο, ακορόιδο. Ναι. Ναι. Καλημέρα. Ούτε να είναι. Ναι. Πέρα. Έλα. Άντε ρε φίλε, βάλτε τη Δευτέρα να φύγουμε. 8 βάλβιδος είσαι, 16 βάλβιδος είσαι. Πάμε, έλα. Καλησπέρα παιδιά. Άντε φίλε, πάμε, πάμε. Στρατός χωρίς αυτόνομη στρατιωτική διοίκηση δεν, δεν υπάρχει. Μόνο η θύρα 10 πότε, είναι. Πότε αυτό. Υπήρχε ρε φίλε αυτόνομη στρατιωτική διοίκηση? Επιχούντας μόνο. Ναι, αυτό που λέω ο Κωστής. Ο στρατός έκανε κουμάντα. Δηλαδή ρε φίλε, συγγνώμη, τι πήγε λάθος τα προηγούμενα χρόνια? Άλλο λέμε, ρε, δεν λέμε το σωστό και το λάθος. Ο αυτόνομος στρατός και αυτόνομη αστυνομία δεν υπάρχουν. Αυτό λέει. Όταν στην εφορία επικρατεί το πολιτικό μέσο, όταν στις μεταθέσεις επικρατεί το πολιτικό μέσο. Τι στρατός και σαγλαμάρες. Όταν στις επικρατεί το πολιτικό μέσο. Λοιπόν. Όταν η κρίση στο στρατό, στην αστυνομία, στην πυροσβεστική επικρατεί το πολιτικό μέσο, δεν θα μιλάμε. Δεν έχει δύναμη αυτό το πράγμα. Σωστά μιλάς. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό που λες, αυτό είναι σωστό. Τι άλλο αυτό? Αυτό που λέει ο Κωστής. Όταν δεν έχει δύναμη μόνος του, να μην δίνει εξηγήσεις. Αυτόνομος. Η λέξη σε παρένθεση να μην δίνει εξηγήσεις, εντάξει. Να μην φοβάται αυτός που θα πάρει μια απόφαση, μην υπηρετεί αύριο στη Γάβδο, γιατί θα πάρει κάποιος κοντός ποδοφαιριστής και θα τον ταρακουνίζει. Τότε θα έχει δύναμη αυτό το αντικείμενο, αυτή η ομάδα. Όταν εμένα, γιατί έπαιρνε τώρα πάνω στην πίτα τώρα που λέει την περίπτωση, με στέλνουν για περιπολία με, με οπλισμό κλειδωμένο. Κλειδωμένο οπλισμό. Τι να πάω να δείξω. Ναι, σιγά. Να εγώ δεν πήγα, δεν πήγα. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Ποιο οπλισμό είναι κλειδωμένο? Εγώ στο λέω. Όταν πηγαίναμε στον Εύρο, κλειδωμένο ήταν ο εξοπλισμός. Έπρεπε να πάρω άδεια, μέχρι να πάρω άδεια με κάνει άλλο. Για μιλάτε πιο κλειδωμένο. Δεν υπήρχε νόμος να πυροβολήσει μόνο σου. Αν δεν αφήσετε τι βλακίε τώρα, τι μου λε τώρα. Έπιασε όπλο. Το ότι είχε. Έπιασε όπλο. Το ότι είχε δηλαδή ζελοτέιπ στο γεμιστήρα σημαίνει ότι. Έπιασε όπλο. Βεβαίω. Πλάκαρε μου κάνει. Αφού είσαι κουφό. Τι λε. Τι? Γρηγορή. Άστα τι? Τώρα. Γρηγορή. Επειδή είχε ζωνοτέψει το γεμιστήρα. Αν έχει φίλο γνωστό κάποιον, δεν ξέρω με ποιο τρόπο μπορέσει. Ναι. Σε παρακαλώ πολύ, συζήτα τον με αυτόνα στην πολεμική αεροπορία στα 100 αεροπλάνα. Επί τη 100 εννοώ δηλαδή. Στα 100 αεροπλάνα που πετάνε καθημερινά στο Αιγαίο, πόσα από τα 100 πετάνε με ανοιχτά τα οπλικά συστήματα? Για αυτό είναι πέρα, κάτι άλλο. Δεν το γνωρίζω. Είναι κάτι άλλο. Άλλο. Όταν, όταν κάνεις περιπολία δεν έχεις πραγματικές φέρες πάνω σου. Εγώ σου είπα κάτι αν έχεις. Εγώ σε ρωτάω. Έχεις φέρες ή δεν έχεις? Τι, έχω και σφεντόνα, ναι, και πιστοκάλαμπο έχω. Επόμενη και γραμμή. Μιλάμε καλά μιλάει ο άνθρωπος. Εσύ δεν καταλαβαίνεις. Η αυλή μου είναι ανοιχτή. Με ένα κουμπί ανοίγουν. Αέρος, αέρο
πόρτα είναι ανοιχτή. Με ένα κουμπί ανοίγουν. Λοιπόν, έλα, σε πάρα κάτι να γελάσει. Είναι μεγάλο λάθος ότι με ένα κουμπί ανοίγουν. Εντάξει, οκ. Okay. Να είστε καλά. Εντάξει. Στον επόμενο. Φαντάρος, ο Ραπτόπουλος στα σύνορα. Τι φαντάζεσαι, ρε Πλακοραφού. Ναι, Πλακοραφού. Με στείλανε εκεί απάνω στον πλάτη Ορεστιάδος. Πλατή λέγεται. Πόσο καιρό είμαι. Πλάτη, πλάτη. 10 μέρες. Πλατή είσαι εσύ. 10 μέρες. Πλατή είναι το πόδι σου. 10 μέρες. Πλατή είναι το πόδι. Και 18 μήνες στο, ναι, στο τρίτο σώμα. Πλάτη Ορεστιάδος. Λέει εδώ πέρα, όποιος περνάει δεν περνάει ούτε ο Θεός ο ίδιος, λέει. Ούτε ο Θεός ο ίδιος, λέει, δεν περνάει. Και τι κάνω εγώ, με βάλα στην πύλη. Σηκώνα ένα αυτό, όπως το λένε. Αυτό το. Αυτό που σου αρέσει. Αυτό που σηκώνεται, ναι. Αυτά πήγε πάντα σηκώσει. Και λέω, άμα δεν πει το σύνθημα, λέει, δεν περνάει κανένα. Μετά 5 ώρες περνάει ένα σύμκα, μαύρο. Γεια σου, Χρυσέ μου. Κάτσε ρε, κόκκινε. Ήταν ο ταξίαρχος. Πού πας, του λέω. Σύνθημα. Δεν ήξερε σύνθημα ο ταξίαρχος. Δεν περνάς, του λέω. Κάτσε γάμα, είσαι Θεός, του λέω. Λέει, όχι, δεν περνάς. Είσαι Θεός, δεν περνάς. Σε τι θα με κάνουν. Πάμε, στείλετε, τους λέω. Στην πλάτη Ορεστιάδος. Πάμε, στείλετε. Στην Τουρκία. Πάμε, επόμενη γραμμή. Στρατός. Ναι. Το μέσο του μέσου καντιλανάφτης. Καντιλανάφτης ο Σαραβάκος στο Λυκαβητό. Και ο άλλος που είναι φτωχός τραβάει στα σύνορα. Έλα, έλα. Υπήρχε καλύτερη ειδικότητα. Έλα, έλα. Τραπεζοκόμος στην οικία του πατέρα του που ήταν στρατηγός. Πάμε. Ναι. Έλα, φίλε. Αθάνα τη δεκαετία του 80. Αυτά είναι. Ναι. Αυτά είναι οι φίλοι. Έλα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι πέναλτάρα πήρα εχθές. Τι πέναλτάρα πήρα εχθές. Ναι, αλλά πληρώθηκες. Δεν σου δώσαν άλλα δύο. Δεν τα ήθελα εκείνα, ρε Κώστα, δεν τα ήθελα. Α, ήθελες το στραβό εσύ. Να σε ρωτήσω κάτι. Περίμενε. Και έξω από την περιοχή, ρε. Περίμενε, περίμενε. Το δέχομαι, το δέχομαι αυτό που λες. Ικανοποιήθηκες, ναι, το πήρες με τον Πανιόνιο ή θα το ήθελες με κάποιον. Καλή ερώτηση. Μεγάλο και. Με τον Πανιόνιο τι θα το κάνει. Με τον δεύτερο, με τον δεύτερο του ελληνικού πρωταθλήματος. Τον ανεβάζεις πολύ τον Πανιόνιο, πρόσεχε. Και αυτό θέλω, αχ, αχ, μπορέσει να γίνει, Χριστέ μου. Αυτή είναι στην Τούμπα ένα, τι να σου πω, να τυφλωθούν οι επόφθες. Να θυμάμαι ένα γκολ που είχε βάλει ο Μαϊστόροβιτς μέσα στα Γιάννηνα που ήταν 40 μέτρα. Ο Μαϊστόροβιτς ήταν στον Απόλλωνα τότε. Είχε βάλει ένα 40 μέτρα. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, ρε Κώστα. Πώς μπορεί, ένα μαγικό μπορούμε να κάνουμε. Μέσα στην Τούμπα. Μέσα στην Τούμπα. Τι να το κάνει, τη μεγάλη Τετάρτη, άμα φας κανένα τρίμπαλο μέσα εκεί, τι θα κάνει. Μα είσαι, τι να σε πω. Και να του φυλάει ο Θεός, θέλω, επειδή είναι μεγάλη Τετάρτη. Επειδή είναι μεγάλη Τετάρτη, το θέλω αυτό το πράγμα. Πώς το θέλω. Δεν ξέρω, Κώστα, κάνε κάτι, βοήθα λίγο, σε παρακαλώ. Δηλαδή, δώσε τη δύναμή σου την πνευματική. Α, μεγάλη. Τεράστια πνευματική. Σε παρακαλώ, Κώστα, κάντε μου αυτό. Ένα-δύο μέτρα έξω από την περιοχή, ένα πέναλτι. Ρε φίλε, από αυτά που πίνει, σε παρακαλώ, στείλε μια παρτίδα και για μας. Σταμάτησα τώρα προκαιρό. Προκαιρό, γιατί είσαι σε δίαιτα. Γρηγόρη, με το που σε ακούω, με το που σε ακούω, συνέρχομαι, ρε Γρηγόρη, αν ειλικρινά σε μιλάω. Okay. Ειλικρινά. Και μια χάρη, Γρηγόρη. Λέγε. Λέγε. Ένα Ρόρι Γκάλαχερ, μπατ πένι στο τέλος. Ρόρι Γκάλαχερ, φίλε, τώρα τελευταία στιγμή, ο ηχολήπτης με δύο γραμμές, θα είναι αμαρτία. Να το βάλω 30 δευτερόλεπτα. Σαν την μπατ πένι θα κλαίνε. Μιλάς τώρα για... Εντάξει, Γεροσιλία. Να είσαι καλά. Γεια σου, Γρηγόρη μου. Γεια σου, φίλε. Παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σας. Πολλές πρασινόκαμπες. Από την ασπρόμαυρη Ποντοϊράκλεια περνώ. Από ποια? Ποντοϊράκλεια. Αφού δεν είσαι γιαγκούλας, ρε φίλε, δεν μετράς. Για πες. Ποιος γιαγκούλας, δε κόκκινε. Δεν υπάρχει γιαγκούλας. Δεν υπάρχει γιαγκούλας. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν είναι από την Ποντοϊράκλεια γιαγκούλας. Δώσαμε και τηλέφωνα για να μας πάρει και δεν μας πήρε. Από την Παπάφη είναι. Γεια, λέγε, φίλε. Θέλω να πω καλή επιτυχία στον Απόλλων, γιατί είμαστε και πόνοι εδώ στο χωριό. Υποστηρίζουμε και τον Απόλλων. Έλα, βλακίες λένε όλοι, εντάξει. Ποιος λέει βλακίες? Όχι, όχι, δεν πάει σε σένα. Μιλάει με τον Ιχολύπτη, εσύ νομίζω ότι μιλάς με αυτόν και αυτός κάνει ραδιόφωνο τώρα. Και ο Ιχολύπτης πιο φελός που μιλάει πάνω σε σένα. Γεια, λέγε. Λέγε. Και Ραπτόπουλε, έχεις δίκιο για αυτά που λες για το στρατό. Δεν υπάρχει στρατό στην Ελλάδα. Γιατί πότε υπήρχε? Μόνο επί επταετίας. Επί χούντας μόνο, μόνο επί χούντας. Μόνο ο Παπαδόπουλος είχε σαν το κανένας άλλος. Ωραία, Γιώργη, να αρχίσουν έτσι, να το ακριβώς, έτσι. Μαγκάρι να έρθει ο Γιώργος πάλι. Γιατί όλοι αυτοί που είναι τώρα μας έχουν καταστρέψει. Ναι, θες τον Γιώργο. Ρε φίλε, η ηλικία σου ποια είναι? Κάμια 20. 30, 30 χρονών. Λοιπόν, δεν έχεις ιδέα τι εστί χούντα. Εσύ χριστιανισμός και λοιπόν, είναι που μας πώς τα τροπάζει, συγγνώμη. Άκου, αδερφέ, θα σου πω το εξής. Να αναπολύσεις μία κοπέλα με την οποία έκανε υπέροχο σεξ, το καταλαβαίνω. Μία κοπέλα που πέρασε υπέροχα μαζί σε ένα διάστημα, το καταλαβαίνω. Ένα φίλο σου που ήταν, ρε παιδί μου, στο μυαλό σου και δεν είχατε ποτέ καμία κόντρα και συνεννούσταν και αναγκάστηκε να μεταναστεύσει, το καταλαβαίνω.
να αναπολείς μία κυβέρνηση μη δημοκρατική, την οποία δεν την έχεις βιώσει. Οπα, έβγαλε τον αυτό αριστερό δεν το καταλαβαίνω. Έβγαλε τον αριστερό από μέσα. Όχι, του. Μπορώ να πω κάτι, μπορώ να πω κάτι. Είναι λάθος αυτό που λέω, είναι λάθος. Δεν είναι λάθος, αλλά μπορώ σε να πω. Προσβάλλω κάτι, με σε προσβάλλω, με το προσβάλλω, είναι λάθος. Έχω το δικαίωμα. Πάρτα τα χριστιανικά. Δεν να πω κάτι, κάτι μπορώ. Όχι, εσύ, συγγνώμη, αναπολείς την εποχή του Μεγαλέξανδρου. Όχι. Γιατί όχι. Γιατί να την αναπολύσω. Ε? Γιατί να αναπολύσω. Δεν την αναπολύσω. Όχι. Τελείωσε. Λέγε φίλε. Εντάξει. Αυτό που ζούμε τώρα τι είναι, είναι δημοκρατική χούντα. Έχουμε το κάθε ΣΥΡΙΖΑ, την κάθε Νέα Δημοκρατία, το κάθε ΠΑΣΟΚ. Απόλυτο δίκιο έχει. Όχι. Για αυτό θέλω. Ντρουμπιγιόν δημοκρατία είναι, φίλε. Όχι, φίλε, έχει αυτό που θέλει. Έχουμε την πιο φασιστική κυβέρνηση όλων των εποχών. Σε διαγράψουν. Οι οποίοι είναι δουλάκια των Ευρωπαίων. Σε διαγράψουν. Δουλάκια. Ω φιοκάμπτε. Μη, θα σε διαγράψουν. Δεν πάνε να με διαγράψουν. Κόκκινε, για να κλείνω. Δεν σε βάλαν εκεί στο σύστημα. Και εύχομαι καλή επιτυχία να σωθείτε φέτος. Να είσαι καλά, φίλε. Είμαι μαζί σα εγώ. Να είσαι καλά. Και αν σωθούν φέτος, ρε φίλε, θα πέσουν. Στη διασταύρωση. Θα ανέβει ο τρίτος. Στη διασταύρωση. Ο Καρυπίδης περιμένει. Τρίτος με τον Γιώφη. Ποιος Καρυπίδης, ο Όφη θα βγει τρίτος. Άμπραβο. Στη διασταύρωση Καλοχωρίου με Λαχαναγορά έγινε ατύχημα. Εσύ με την πόρση, εμείς τραβώνεις. Ο Όφη θα βγει τρίτος. Κατάλαβες. Στη διασταύρωση Καλοχωρίου με Λαχαναγορά έγινε ατύχημα. Ερχόμενοι από Κατερίνη να πηγαίνουν από Σύνδο οι φιλοδηγοί. Καλά στον ίσιο δρόμο, πώς τρακέρνεται η ηλίθεια. Κάτι μπορεί να έγινε. Στον ίσιο δρόμο. Μπορεί κανένας να άκουσε αυτό που είπες πριν. Τα τρακάρε. Με σένα τρακέρνεται. Ναι, μπορεί και με μένα. Μάλιστα. Λίγα μαργαριτάρια πετάμε. Ναι. Μαργαριτάρια. Καλημέρα, ναι. Πού είναι, Κωστή. Έλα, φίλε, ναι. Κωστή. Σε εσένα θέλω. Ναι, μάλιστα, σε ακούω. Ναι, δεν μου λες. Στην υπόθεση της Λαμίας με τους 6 βαθμούς. Ναι. Ο Άρης δικηγόρο έχει το δικό σου. Και τον δικό μου. Και τον δικό σου. Τη Δετάρτη το βράδυ. Ναι. Βγαίνει στην Αθλητική Κυριακή, γιατί έγινε Αθλητική Κυριακή Τετάρτη βράδυ. Ναι. Ο Κούγιας. Ο Κούγιας. Και τον κάνει ερώτηση αυτό εδώ, που ξέρει από Θεσσαλονίκη, πώς λέγεται. Ο Μήνος. Ο Μήνος, ναι. Ναι, για αυτό το θέμα. Και γυρνάει με δύο κουβέντες. Και τι είπε ο Κούγιας, δεν το είδα, πια πες μου, ενημέρωση. Αυτό πω, γιατί είναι σοβαρό. Γυρνάει ο Κούγιας και λέει ότι εκτός εάν ο Κούγιας είναι τόσο ψεύτης. Όχι, ρε παιδί μου, νομικά δεν το σεβόμαστε. Νομικά. Γυρνάει και λέει ότι με το που πήγανε στον Άριο Πάγο είναι σαν να μην κάναν τίποτα. Η υπόθεση είναι το αρχείο. Νομικά. Δεν ισχύει αυτή η ιστορία. Αυτοί τώρα δεν έχουν την εφηξία, ξεφτιλίζουν τον Άρη. Πάνε και κάνουν ενστάσεις. Τι δικηγόροι είναι αυτοί που βάζει ο Άρης. Άλλο ή αν ο Άρης δεν έχει ανθρώπους και χρήματα κτλ. Αλλά αυτό το πράγμα που κάνουν, αν είναι όπως το λέει ο Κούγιας. Κάνουν δηλαδή λες νομικό λάθος. Ναι, καταρχάς δεν βγαίνουν να απαντήσουν. Θα απαντήσουν σήμερα, αύριο, χθες να απαντήσουν. Ρε φίλε, ρε καλέ μου άνθρωπε. Τι να απαντήσουν, εδώ δεν γίνεται το δικαστήριο. Αυτό είναι. Ναι, σωστά. Αλλά άκουσε με λίγο κάτι. Αυτό που είπε ο Κούγιας, βάλτε στο βίντεο, δεν ξέρω αν το δεις. Την ώρα που μιλάει ο Κούγιας, γιατί βγήκε για τη Λάρισα, το ρωτάει ο Μήνος για τους 6 βαθμούς του Άρη και της Λαμίας. Και γυρνάει και λέει ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση μία στο εκατομμύριο. Σαν να τους λέει να πούμε ότι είστε κορόιδα. Να σε καλά, φίλε, πρέπει να κλείσουμε. Γιατί άλλο ένα λεπτό. Θα τον πάρω τηλέφωνο για μια δική μου υπόθεση. Θα τον πάρει για άλλη μια φορά και θα τον πάρω για άλλη μια φορά. Πάρε ένα λεπτό στον άλλο. Ένα λεπτό. 60 δευτερόλεπτα. Έλα. Πάμε. Έλα, φίλε. Έφυγε ο άλλος. Έναν είπε να πάρει και αυτός έπεσε. Έφυγε ο άλλος. Έναν είπε να πάρει και αυτός έπεσε. Έφυγε ο άλλος. Έναν είπε να πάρει και αυτός έπεσε. Έφυγε ο άλλος. Έναν είπε να πάρει και αυτός έπεσε. Έφυγε ο άλλος. Έναν είπε να πάρει και αυτός έπεσε. Έφυγε ο άλλος. Έναν είπε να πάρει και αυτός έπεσε. Έφυγε ο άλλος. Έναν είπε να πάρει και αυτός έπεσε. Έφυγε ο άλλος. Έναν είπε να πάρει και αυτός έπεσε. Έφυγε ο άλλος. Έναν είπε να πάρει και αυτός έπεσε. Έφυγε ο άλλος. Έναν είπε να πάρει και αυτός έπεσε. Έφυγε ο άλλος. Έναν είπε να πάρει και αυτός έπεσε. Έφυγε ο άλλος. Έναν είπε να πάρει και αυτός έπεσε. Έφυγε ο άλλος. Έναν είπε να πάρει.